Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, εκπομπή του All About Aris εδώ στο Λίμπερο στους 107 και 4 και σήμερα μαζί σας, Δευτέρα, 19 Μαρτίου. Θα πάμε μέχρι και τις 7, όπως το κάνουμε καθημερινά. Άλλωστε, μια καινούργια εβδομάδα με πολύ ρεπορτάζ με το οποίο θα ασχοληθούμε, με συνεντεύξεις. Έχουμε ετοιμάσει κάποια θέματα και σε πολύ λίγο μάλιστα θα είναι μαζί μας ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Παύλος Μυροφορίδης, για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να πούμε χρόνια πολλά και από έρος στο Χρήσνατο, τον οσιομάρτυρα εδώ, ο οποίος αφού πολύ έφαγε στο Μέτσοβο χθες και έκανε την εκδρομούλα του, ήρθε περαστικό στο στούντιο για το επόμενο δίωρο. Χάρη στον Ντούνι, φίλε, έφαγα, να ξέρεις. Αν δεν έβαζε τον γκολ ο Ντούνις. Εγώ νομίζω, παρέα, γιατί νομίζω ότι πήγατε για να φάτε. Όχι, η παρέα είπε ότι αν δεν πάρουμε αποτέλεσμα, γυρνάμε κατευθείαν πίσω. Ευτυχώς έβαλε ο Ντούνις τον γκολ και φάγαμε στο Μέτσοβο. Όσο νούμε θα μπει μια τάξη σιγά σιγά και σε όλα αυτά. Έτσι. Θα άρχισε και εσύ μαζί μας εκεί που θα πηγαίνουμε. Θα πούμε αρκετά πραγματάκια για το χθεσινό παιχνίδι με την Παναχαϊκή και για τον μπάσκετ. Υπάρχει μια ανακοίνωση των παικτών και του Παναγιώτη Γιαννάκη, του τεχνικού team, πριν από λίγο. Θα την αναφέρουμε και αυτή και τι ακριβώς θέλουν να πούνε με αυτή τους την ανακοίνωση. Αλλά θα ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο, εννοείται, και την πρώτη μας συνέντευξη για σήμερα. Αφού σας πω ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε, αν θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα στον Παύλο τον Μυροφορίδη, FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, και αφού επίσης σας πω, διότι λησμόνησα και κακώς, μαζί μας είναι ο Βασίλης ο Καβαδίας πίσω από την κονσόλα τείχου και αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσει μέχρι και τις 7, ελέγχοντας αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας, όχι αυτά που λέμε. Τα υπόλοιπα, τα του ήχου και πώς ακουγόμαστε προς τα έξω. Θα διαβάσουμε και τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει. Θα δώσουμε και αρκετό ρεπορτάζ και για τον μπάσκετ, που η κατάσταση εκεί είναι λίγο πιο δύσκολη. Ασφαλώς λίγο πιο διαφορετικό το ρεπορτάζ, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με του ποδοσφαίρου, που τα πράγματα σαφώς και είναι διαφορετικά. Και ο Άρης, μετά τη χθεσινή ισοπαλία με την Παναχαϊκή, είναι αυτός που ορίζει την δική του μοίρα. Το αν συμφωνεί με αυτό και πώς έχουν ακριβώς τα πράγματα και τη δική του άποψη για όλα όσα συμβαίνουν στην ομάδα αλλά και για το χθεσινό παιχνίδι, θα μας τα πει ο τεχνικός διευθυντής ομάδας, ο Παύλος Μυροφορίδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε καλά? Προσπαθώ. Προσπαθείτε. Εσείς πόσες ώρες το κάνετε? Μάλλον μιλήσουμε και στον ελληνικό, γιατί μου δημιουργεί πρόβλημα το να μιλάμε στο πληθυντικό. Και σε μένα το ίδιο. Πόσες ώρες το έκανε το ταξίδι? Στην Κοζάνη πήγε, μισή διαδρομή έκανε. Μια χαρά, ο καλύτερος. Εντάξει, το μοίρασα λίγο. Κοζάνη Πάτρα το κάναμε 3 ώρες. Πόσο το έκανε Θεσσαλονίκη Πάτρα, 3 ώρες? 3,5. Πετώντας πήγες. 4 και 5 λεπτά κάναμε εμείς. Πλέον έχει ανοίξει ο δρόμος, είναι σούπερ. Εγώ άργησα. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή την ωραία εικόνα, γιατί πρέπει να αναδεικνύονται τα όμορφα. Χθες είδαμε κανονικό ποδόσφαιρο. Είδαμε γεμάτο γήπεδο, οπαδούς και των δύο ομάδων. Είδαμε και νεύρα, είδαμε και κάρτες, είδαμε και φάουλ, είδαμε και πολλά πράγματα. Γενικά είδαμε ποδόσφαιρο. Συμφωνείτε? Συμφωνείς, Παύλο? Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που έγινε χθες έπρεπε να σταματήσει η Super League και να δει ο κόσμος όλος ότι στη Football League γίνεται κάτι πιο ωραίο. Έτσι. Υπάρχουν στιγμές που είναι πιο ωραίο το έργο. Χθες ήταν κάτι πραγματικά όμορφο. Μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, την οποία ατμόσφαιρα για μας δεν ήταν άγνωστη. Την έχουμε ζήσει εμείς. Στο δικό μας γήπεδο. Οπότε για μας δεν ήταν κάτι άγνωστο. Ίσως ήταν πρωτόγνωρο για τους ίδιους εκεί. Ναι, είχαν αρκετό καιρό να το ζήσουν, είναι αλήθεια. Ναι. Okay. 15 χρόνια από ό,τι είπαν. 15? Οπότε, το 2003, ναι. Αυτό είπαν. Οπότε από τη στιγμή που το είπαν και μόνοι τους άνθρωποι, εντάξει. Το σημαντικό είναι ότι η δυναμική της δικιάς μας ομάδας οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις. Ναι. Γιατί αν δεν ήταν η δικιά μας ομάδα, το γήπεδο θα ήταν όπως και τα προηγούμενα παιχνίδια. Έτσι. Ναι, ασφαλώς αναδεικνύει και το μεγαλείο του Άρη. Η κινητοποίηση και όλη αυτή η παρουσία. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Το ότι πηγαίνοντας εμείς να παίξουμε αυτό το μάτς, δώσαμε παλμό σε μια ολόκληρη πόλη. Ναι. Βέβαια δεν είμαστε καλά, γιατί ήταν ένα μάτς... Αν κάτσεις και το δεις με κρύα ματιά, το οποίο είδα σήμερα, έπρεπε να είμαστε καλύτεροι. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Ναι. Εντάξει, είναι κάποιες φορές είναι η σκοπιμότητα ενός αγώνα, το ότι πρέπει να τελειώνεις μια κατηγορία που είναι ο αυτοσκοπός. Mm-hmm. Που βάζουν σε δεύτερη μοίρα άλλα θέματα. Mm-hmm. Μπορεί και κάποιος να μην άρεσε. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να τους άρεσε. Εμένα με ενδιαφέρει να βγει ομάδα κατηγορία. Ναι. Όλα τα άλλα τα ακούω, βέρεσε.
Τι ήταν δηλαδή αυτό που δεν σου άρεσε χθες? Δεν μου άρεσε ότι για 20 λεπτά στην αρχή του παιχνιδιού ήμασταν κομπάρτσι και δεν ήμασταν πρωταγωνιστές. Γιατί μετά το 20 νομίζω ότι ήμασταν καλά. Αν γινόταν το 0-1 ή το 23-24 πιστεύω ότι ήταν άλλο μάτς. Αλλά μετά αν μπάλα δεν παίζεις. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο ενώ μπορούσαμε και να το ισοφαρίσουμε πιο νωρίς, μπορούσαμε να φάμε και δεύτερο τέρμα κάποια στιγμή και στο 75. Οκ, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Βάλαμε τον κόσμο από αυτό, πήραμε ένα πόντο και συνεχίζουμε, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Αρνείται πάντως να χάσει αυτή η ομάδα, ακόμη και στη μέρα της, την μέτρια, ακόμη και σε μια κακή ενδεχομένως μέρα ή όχι στην καλύτερή της. Είναι σημαντικό ότι η ομάδα, Παύλο, δεν χάνει, δεν αρνείται να χάσει. Το ότι αρνούμαστε να χάσουμε πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει οι πάντες. Ότι αυτή η ομάδα και για να χάσει είναι κάτι που είπα στα παιδιά στο ημίχρονο, να ξέρεις. Στο ημίχρονο μέσα στα παιδιά τους είπα αυτό, ότι δεν γίνεται να χάσουμε πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Δεν ξέρω πότε θα μπει, θα μπει. Δεν θα χάσουμε ποτέ. γιατί είναι ταρισμένη αυτή η ομάδα με αυτό. Δεν μπορεί να την κερδίσει κανείς αυτήν την ομάδα. Πρέπει να λείπουμε από το γήπεδο για να χάσουμε. Πιστεύεις δεν ότι... θέλω να λέω μεγάλη κουβέντα. Αλλά σε δεδομένη χρονική στιγμή, σε αυτή την κατηγορία, νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να χάσουμε. Μήπως αδικεί ενίοτε η ομάδα και τον εαυτό της, διότι είναι με διαφορά, πιστεύουμε, και εμείς η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία. Αδικούμε τον εαυτό μας, όχι λίγο και ενίοτε. Αδικούμε τον εαυτό μας πάρα πολύ, για μένα. Και αδικούμε τον εαυτό μας πώς. Κάποια στιγμή η ομάδα βρήκε τα πατήματά της στο παιχνίδι με τις ΣΕΡΕΣ, στο προηγούμενο με το Αιγίνιο, αυτό εκεί η ομάδα άρχισε να δίνει να πατάει, να παίζει το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Και είδε το παιχνίδι των Τρικάλων που γκρέμισε όλο αυτό που χτιζόταν μέχρι τότε. Για να είμαστε ρεαλιστές, να ξέρουμε γιατί βλέπουμε. Το παιχνίδι με στην Καλυθέα η ομάδα ήταν πάλι εξαιρετική. Ότι δεν μπήκε γκολ ή ότι μπήκε γκολ και ακυρώθηκε είναι άλλο καπέλο. Πρέπει να ξέρουμε τι βλέπουμε. Εντάξει, δεν αφήσει κανείς ότι στην Καλυθέα ο Άρης έπρεπε να κερδίσει. Εντάξει, δεν είναι το θέμα ότι έπρεπε να κερδίσει. Μπορεί να έπρεπε να κερδίσει και σε κάποιο μάτς άλλο. Δεν έγινε. Είναι η εικόνα που έβγαλε σαν ομάδα. Ήσουν ακυρίαρχο σε όλα τα σημεία του αγώνα. Έπαιξε την μπάλα σου. Κάνει ευκαιρίες. Ναι, Εντάξει, θα στο δώσει κάπου αλλού. Ψιλοχαθήκαμε λίγο μετά τα Τρικαλανιά. Γιατί δεν ήταν ένα παιχνίδι που δεν το περιμέναμε. Και ίσως μας πήγε λίγο πίσω. Θεωρώ ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι καλά. Είναι καλά. Μπορεί να δικεί τον εαυτό της σε στιγμές, αλλά σας είπα και πάλι ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και αυτή τη στιγμή αυτός ο σκοπός είναι ο Άρης να ανέβει κατηγορία. Ο σκοπός δεν είναι να κάνουμε 10 τριγωνάκια και να λήξουμε 0-0. Τα κάναμε και στην Καλυθέα. Ας κάνουμε ένα και ας λήξει 0-3. Γίνεται. Μόνο στο μπάσκετ με τρίποντο. Στο ποδόσφαιρο. Και στο ποδόσφαιρο. Γιατί χθες η παραχαγή μας έκανε ένα 0 χωρίς να μπει στην περιοχή μας. Άρα γίνεται. Ναι. Εντάξει, ακόμη και στο καλύτερο διάστημά της στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, αν ο Κάσος εκεί έβαζε τον γκολ στο 24, τα πράγματα δεν ξεριζόταν πολύ διαφορετικά σε καμία περίπτωση. Εννοείται. 100%. Θα μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι. Εντάξει, το σημαντικό, γιατί είμαστε άνθρωποι και είμαστε ζωντανοί οργανισμοί, έτσι. Ναι. Είναι ότι αντιλαμβανόμαστε πράγματα και εισπράττουμε πράγματα. Το ότι υπάρχει έξω, όχι δυσαρέσκεια, γιατί δεν μπορεί να είναι κάποιος δυσαρεσκευμένος μια ομάδα που να έτσι μετά από 22 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Μην γελιόμαστε κιόλας. Το ότι υπάρχει έξω, ξέρεις, άντε να τελειώνουμε και άντε να τελειώνουμε, στο ποδόσφαιρο αυτονόητο δεν είναι τίποτα. Θα τελειώσεις όταν έρθει η ώρα να τελειώσεις. Όταν είσαι αυτός που πρέπει. Αισθάνθηκες καθόλου, γιατί σχολίασες προηγουμένως ότι μετά από ένα καλό διάστημα που είχε η ομάδα με τις νίκες στον Πανσεραϊκό που έκανε και πολύ καλή εμφάνιση, με τον Ιγυνιακό επίσης ένα πολύ κακό τερέν και με κακές καιρικές συνθήκες, ότι μετά από αυτά τα δύο ισόπαλα αποτελέσματα και ειδικά μετά τη μέτρια εμφάνιση κοντά στα Τρίκαλα, υπήρξε μια αμφισβήτηση στο πρόσωπο του προπονητή, υπήρξε γενικότερα ένα κλίμα περίεργο γύρω από την ομάδα. Το ένιωσες και εσύ που είσαι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας? Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο ότι άμα δεν τον αισθανθείς, είσαι τείχος. Και δόξα τω Θεώ, εγώ έχω αίμα, κυλάει αίμα στις λόγες μου. Μπορώ να νιώσω και να αντιληφθώ πράγματα γύρω μου, έτσι. Το σημαντικό είναι ότι αυτή την κατάσταση πρέπει να έχεις τον τρόπο να την παλεύεις.
Γιατί το να πεις ότι έκανα μια ισοπαλία, δεύτερη ισοπαλία, φεύγει ο προπονητής, είναι το ελληνικό στοιχείο, το εύκολο. Ναι. Δηλαδή ένας προπονητής είναι καλός για 19 μάτς, 20 και δεν είναι καλός για δύο ισοπαλίες. Και το ρωτάμε γιατί ακούστηκε μέχρι και όνομα, δηλαδή του πρώην συνεργάτη σας και στο Απόλλωνα, πέρυσι του Άκη Μάντζου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή εμείς, αν πούμε σε τέτοια νοοτροπία και σε τέτοια χαζή παραφιλολογία, κάνουμε λάθος και κάνουμε κακό στη δικιά μας ομάδα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι θα πάμε και θα βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας, θα γίνουμε ένα με αυτούς που είναι στον καναπέ και ασχολούνται με το Facebook και το Instagram και δεν ασχολούνται με την πραγματική ουσία, τη δουλειά που γίνεται κάθε μέρα σε μια ομάδα. Γιατί είναι πολύ ωραίο να είσαι απέναντι και να κρίνεις και να κάνεις και να κάνεις την κριτική σου. Είναι δεκτή η κριτική. Ναι. Αλλά δεν γίνεται. Στην Ελλάδα τα διπλώματα πρώην είναι 170. Το ελληνικό στοιχείο είναι τα διπλώματα πρώην στην Ελλάδα να είναι καμιά 30.000. Δεν γίνεται. 170 βγήκαν αυτά. Λεγόμενοι προπονητές της κερκίδας οι υπόλοιποι. Ναι, σωστά. Εντάξει, καλό είναι η κριτική. Καλό είναι ο κόσμος να έχει απαιτήσεις. Πιο σημαντικό για μας όμως είναι ξεκάθαρο να το καταλάβουν όλοι. Είναι ο σκοπός και το που πρέπει να φτάσει μια ομάδα. Ο ρεαλισμός και να ξέρουμε, νομίζω, Παύλο, και, και είναι και ένα, όχι απλά ερώτημα και ένα σχόλιο, τι ομάδα έχουμε γενικά φέτος και τι ακριβώς πρεσβεύει αυτή η ομάδα. Και να είμαστε, νομίζω... να τα βάλουμε σε μια βάση. Δεν μπορεί ποτέ, δίνοντας το συμβόλαιο, δεν θέλω να ονοματίσω παιδιά τώρα γιατί θα κάνω κακό και δεν πρέπει, δίνοντας τα συμβόλαια που δίνουμε εμείς φέτος. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε αυτά τα παιδιά σε ένα καζάνι με ποδοσφαιριστές που πέραν 300-500.000 πριν κάποια χρόνια. Ναι. Παιδιά που αμείβονται με 30.000-25.000 ευρώ. Ναι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Να ξέρουμε τι ζητάμε και τι μπορούμε να εισπράξουμε και τι μπορούμε να πάρουμε. Το να λέει κάποιος και να λέει, σίγουρα οι απαιτήσεις, λέω και πάλι, κάνουν καλό. Αλλά το να απαιτείς πράγματα εφικτά, okay. Το να απαιτείς πράγματα ανέφικτα, εντάξει τώρα, δεν γεννηθήκαμε μάγοι. Ναι. Δεν γίνεται να κάνουμε, δεν γίνεται να κάνουμε πράγματα πέρα από τις δυνάμεις όλων μας. Το ξέρεις όμως ότι ο κόσμος έτσι είναι. Όλων μας φτάνουν, ναι, συμφωνώ, εγώ με τον κόσμο είμαι. Και ξέρεις με τον κόσμο είμαι, με αυτούς που ήρθαν χθες στο γήπεδο, που πήγαν τα σπίτια τους, που ήρθαν στο γήπεδο, ούρλιαζαν 90 λεπτά, 500 απέναντι σε 10.000. Αλλά οι 500 δεν σταμάτησαν και ποτέ. Οι 10.000 κάναν και ένα τσιγάρο. Αλήθεια είναι αυτό. Επειδή ήμουν στο γήπεδο. Στην Κερκίδα δεν κάναν τσιγάρο ποτέ. Επειδή ήμουν στο γήπεδο, μόνο στον γκολ σταμάτησαν. Που και ξαναρχίσαν μόλις έγινε σέντρα. Μπράβο. Γι' αυτό σου λέω είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τι θέλεις και να ξέρεις τι στηρίζεις. Εμείς τη στήριξη αυτή την έχουμε νιώσει. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έχει νιώσει ότι στηρίζεται σε αυτήν την ομάδα. Και είναι πράγματα τα οποία έχει κερδίσει αυτή η ομάδα, έτσι. Ναι. Απλά πρέπει να φύγει από το μυαλό μας το τι κακό μπορεί να έχει γίνει πέρσι και πρόπερσι. Το άντε να τελειώνουμε, εγώ το θέλω πρώτος. Να κοιμηθώ, να ξυπνήσω και να έχουμε τελειώσει. Ναι. Αν δεν γίνεται. Παύλο, ξέρεις ότι αυτό δεν γίνεται για τον Αριανό όμως. Όσο και να το λέμε, γιατί το λέμε και εμείς πάρα πολλές φορές, ότι ο Άρης φέτος κρίνεται για αυτό που κάνει φέτος. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος έχει την πίεση και του πέρσι και της ΓΑΜΑ Εθνικής και της πρώτης χρονιάς στην ΓΑΜΑ Εθνική και της πτώσης από την ΑΛΦΑ Εθνική, γιατί ο κόσμος είναι Άρης όλα αυτά τα χρόνια. Και, ο κόσμος και βλέπει... είναι ξεκάθαρο ότι έχει φάει βάσανο. Να ξέρουμε τι λέμε. Και γι' αυτό στηρίζει την προσπάθειά σας φέτος. Γιατί φέτος έχει τον περισσότερο κόσμο από την πρώτη αγωνιστική, από κάθε άλλη χρονιά τα τελευταία χρόνια στον Άρη. Γιατί βλέπει ότι κάτι γίνεται. Το σημαντικό είναι να συνεχίσει αυτό που κάνει ο κόσμος. Δηλαδή στο παιχνίδι παίζουμε στον Κυσαμικό, πρώτο ο Θεός να πάμε να είμαστε αυτοί που πρέπει να κερδίσουμε. Στο παιχνίδι που θα έρθει με τη Δράμα πρέπει. Το θέλω το δικό μου είναι να έχει τον περισσότερο κόσμο που έχει ποτέ αυτή η ομάδα. Ναι, έτσι πρέπει, γιατί εκεί ίσως και να σφραγίσεις με βάση τα αποτελέσματα και της Παναχαϊκής. Δεν σφραγίζεις ακόμα, έχεις ακόμα χρόνο. Καλά τώρα, άμα είσαι 12 πότσα την Παναχαϊκή, δηλαδή τη μέρα με τη Δράμα, πώς θα σφραγίσεις. Τι θα έχεις μετά, τι θα κάνεις μετά. Πρόσεξε. Αχ, κάνεις 5 ήττες. Μετά πάνε να σφραγίσεις κάτι άλλο. Όχι, όχι. Μετά πάνε να σφραγίσεις κάτι άλλο. Καλά, άλλο κοινό. Σφράγισε εσύ την άνοδο να φύγει το άγχος. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αν φύγει ο σκοπός που λες και εσύ της ανόδου, μετά μπορούμε να βάλουμε ως σκοπό
την πρώτη θέση και το καλό, καλύτερο ποδόσφαιρο από ό,τι παίζουμε τώρα, όχι μόνο τη σκοπιμότητα, θα έχουμε στόχους φυσικά μέχρι τελευταία αγωνιστική. Μετά μπορεί να είναι το αίτητο, μπορεί να είναι οτιδήποτε μετά. Η καλύτερη άμυνα, πάντα μια ομάδα βάζει στόχους και το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Αλλά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο κόσμος θα ξεαγχωθεί. Και αν ξεαγχωθεί ο κόσμος, θα ξεαγχωθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί όπως και εμείς γινόμαστε δέκτες, πόσο μάλλον ένας ποδοσφαιριστής. Οποιοδήποτε το βλέπει στον δρόμο, τον οποιοδήποτε παίκτη. Του λέει άντε να ανεβούμε, άντε να ανεβούμε αυτό που λες. Άμα έχεις ανεβεί. Ξέρεις, μέσα μου τη νιώθω. Αλήθεια τη νιώθω. Εγώ μέσα μου νιώθω ότι στη φετινή ομάδα που έχω στα χέρια μου δεν θα άλλαζα ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Πιστεύω ότι στα πολιτήριά μου έχω ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και δεν το λέω για να τους χαϊδέψω. Έχω ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτήν την κατηγορία. Είναι μακράν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Εγώ θα πω ότι χρειάζεται και κανένα δύο παίκτες ακόμα. Εγώ σου μιλάω ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή, για αυτό που παίζουμε, για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να είχα κάτι καλύτερο. Αν μου πεις ότι η ομάδα αυτή είναι στη Super League και ότι πρέπει να πάει να πάρει το πρωτάθλημα, θα σου πω ότι χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή για να πάρω αυτό το πρωτάθλημα, για να πετύχω αυτή την άνοδο, πιστεύω ότι έχω ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει η ομάδα στη Football League. Να σημειώσουμε κάτι, γιατί ίσως κάποιος να μην το καταλαβαίνει αυτό που λες. Με τα δεδομένα, τα οικονομικά που είχε φέτος η ομάδα. Γιατί προφανώς αν είχα. Ναι, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος μπορεί να σου πει: γιατί ο Τσαλτίδης ή ο Σαββόπουλο. Να βάλω παίκτη Τσαλτίδη και Σαββόπουλο. Γιατί έχει τον Τσαλτίδη να παίζει αριστερά και δεν βάζει τον Σαββόπουλο να παίξει από εκεί. Ναι, γιατί αυτούς μπορούσα να πάρω με τα 35, 40, 45, 50. Και είναι και κάτι διαφορετικό που μπορεί. Να λέμε ένα όνομα του Τσαλτίδη ή του Μυροφορίδη ή του Σαββόπουλου, να ξέρουμε και τι λέμε. Είναι διαφορετικό ένας παίχτης που είναι ψημένος σε αυτό που κάνει να πάει να δώσει τη μάχη του 90 λεπτά, γιατί αυτό μπορεί στο φινάλε. Οι αμοιβές του να είναι το 1 δέκατο κάποιου παιδιού που ήταν την προηγούμενη χρονιά στον Άρη. Υπάρχουν αυτά δύο. Και πολλά κιόλας. Μπράβο. Να ξέρουμε και τι λέμε. Τι θέλουμε. Να πληρώνουμε κάτι το οποίο δεν θα εισπράττουμε ή να πληρώνουμε κάτι για να παίρνουμε το 100%. Εγώ τουλάχιστον θέλω αυτά που φεύγουν από την ομάδα να δίνουν το 100% στην ομάδα. Έτσι. Και για να το... Και για να... Εσύ δεν θες να μιλήσεις με ονόματα, αλλά παρατηρείτε για παράδειγμα, για να το επεκτείνουμε λίγο αυτό που λες το τελευταίο διάστημα, δεν θα πω ακριβώς μια στοχοποίηση, αλλά μια δυσαρέσκεια του κόσμου για την επιλογή του προπονητή να χρησιμοποιεί τον Γκάσο, για παράδειγμα. Ο οποίος ήταν και ο πρωταγωνιστής χθες, χάνοντας τον γκολ, αλλά κερδίζοντας το φάουλ από το οποίο προήλθε η ισοφάριση. Παύλο, αν με επιτρέπεις να τη διανθίσω λίγο. Συγγνώμη, όχι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Να σου πω κάτι και θα το καλύψω αμέσως. Ναι. Θέλω να γίνει ένα γκάλο τώρα σε όσους μυρίζουν την μπάλα. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουν μπάλα και να νομίζουν ότι βλέπουν κιθάρα. Να γίνει ένα γκάλωπ σε όλους τους προπονητές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι. Και να ρωτηθούν για άμα θέλανε αυτοί να έχουν στα χέρια τους ένα τέτοιο εργαλείο. Ο Κάσος, για να ξέρουμε και τι λέμε, είναι ένα παιδί το οποίο μπαίνει στο γήπεδο και όταν βγαίνει δεν έχει κρατήσει ρέστα. Θα μπει, θα δώσει τα πάντα για να πετύχει ομάδα. Και μιλάμε για τον Γκάσο που στο πρωτοπαιχνίδι με τον Εργοτέλη κερδίζει το πέναλτι σκοράρι. Μιλάμε για τον Γκάσο που κερδίζει το φάουλ χθες. Μιλάμε για έναν παίχτη που 90 λεπτά τρέχει, κάνει άμυνα. Έχει μεταφέρει την μπάλα 100 φορές μπροστά. Ναι, δεν έκανε γκολ, παιδιά, οκ. Okay. Θα πάρω μια καραμπίνα να το πω. Δεν έχει τα καλύτερα τελειώματα, αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι ο τέλειος που το σκοράρι. Αν είχε τα καλύτερα τελειώματα ο Γκάσος με τα στοιχεία που έχει, θα έπαιζε στο εξωτερικό. Σωστό. Χθες στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν γενικά καλός, νομίζω. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως. Δεν είναι καλά η επιθετική μας τετράδα. Γιατί στοχοποιούμε ένα παιδί. Εγώ δεν το λέω. Εγώ λέω με βάση, επειδή ήμουν και στο γήπεδο και είδα γενικότερα τις κινήσεις του, υπάρχουν κάποια πραγματάκια, ας πούμε, που φαίνονται, όπως στο γκολ που δέχεται ο Άρης. Ο Κάσος είναι σε λάθος θέση. Είναι στην άλλη πλευρά από εκεί που είναι και βαίνοντας. Αλλά το σημείωσα, το έγραψα και στο blog μου στο SDNA, ότι ο Κάσος ναι, μεν δεν είναι καλό στο πρώτο ημίχρονο, γιατί έχει κάνει λάθος, έχει κάνει ένα λάθος γύρισμα εκεί που τρώει την κάρτα Βαλεριάνος. Γενικότερα δεν πατάει καλά, ίσως και επηρεασμένος από την ευκαιρία που χάνει. Στο δεύτερο όμως ημίχρονο, ο Κάσος είναι από τους καλύτερους του Άρη. Και δεν είναι μόνο το φάουλ που κερδίζει, όπως είναι άλλα δύο που δεν του δίνουν. Είναι ο καλύτερος του Άρη, όχι από τους καλύτερους.
Θα βάλω στο... Είναι ο καλύτερος του Άρη. Θα βάλω λόγω φάσης τον Αναγνωστόπουλο, γιατί κρατάει τον Άρη στο παιχνίδι. Okay, αλλά εντάξει, ο Κάσος είναι από τους καλύτερους του Άρη και εκεί είναι για μένα το σημαντικό χθες του Σπανού. Γιατί ναι, μεν στο πρώτο για τον Αναγνωστόπουλο, έτσι. Ναι. Είναι ένα βουνό κατά το τέρμα. Είναι ένα παιδί το οποίο έκανε μια απόκρουση χθες, αλλά άμα κάθουμε και δούμε όλα τα παιχνίδια, η ομάδα δεν αφήνει τον αντίπαλο να κάνει πάνω από μια φάση. Ναι. Εκτός και αν βλέπω κάτι άλλο εγώ. Όχι, οι τελικές των αντιπάλων είναι 5, 6, 7 το πολύ, οι 5 πάνε στα περιστέρια και οι 2 στην εστία. Μπράβο. Τι να συζητάμε ρε παιδιά. Μα γι' αυτό και οι απώλειες του Άρη είναι τα 0-0. Χθες ήταν η πρώτη σοπαλία με 1-1. Γιατί αλλιώς είναι ότι δεν βάζει γκολ ο Άρης, δεν είναι ότι δέχεται. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή, επειδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, επειδή πρέπει να ξέρουμε ξεκάθαρα τι θέλουμε και γιατί το θέλουμε, πώς θα πάρουμε αυτό που πρέπει παίζοντας. Γιατί δώρα δεν θα μας κάνει κανείς. Ναι. Πρέπει να το επιδιώξουμε, πρέπει να το τσακίσουμε, πρέπει να, να πάμε στα πανιά που λέμε. Να πάμε με χίλια. Σε κάθε φάση, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο. Και να διαχωρίσουμε το φέτος και τα παιδιά που χρησιμοποιούνται φέτος για να βγει η ομάδα με του χρόνου. Είναι κάτι άλλο του χρόνου. Καμία άλλη ιστορία διαφορετική. Είναι κάτι άλλο του χρόνου. Αν τελειώσει η φετινή χρονιά, το καλοκαίρι, όταν έκανα συνέντευξη τύπου, είδα μια κουβέντα. Εγώ Κοπρίτες δεν θέλω. Εγώ θέλω Κάσο. Θέλω τέτοια παιδιά. Θέλω παιδιά που θα ματώνουν. Ζανακάκης, Μπούρμπος, παιδιά από πέρσι που ματώνουν. Ναι. Θέλω τον Ντούνι να μπαίνει μέσα να βάζει γκολ ή να παίζει να βάζει γκολ και να τρέχει να πάρει την μπάλα στο 88 να πάει να βάλει δεύτερο. Κατηγορήθηκες για τον πανηγυρισμό σου με τον Ντούνι όμως χθες από κάποιους. Εγώ με αποτυχημένους δεν ασχολούμαι, λέτε. Εγώ με αποτυχημένους δεν ασχολούμαι. Εμένα η ιστορία μου έδειξε αν πετυχαίνω ή δεν πετυχαίνω. Ναι. Με αποτυχημένους γύρω μου δεν ασχολούμαι. Εγώ που δεν ξέρω ποιον εννοείται, μπορεί να μάθω. Όταν μου λες κατηγορήθηκα από κάποιους, δεν με ενδιαφέρει ποιος με κατηγόρησε. Αυτός με κατηγόρησε, καλά έκανα. Σε κατηγόρησε γιατί, εγώ όμως, γιατί πανηγύρισε με ένα παίχτη της ομάδας. Ναι. Εγώ παιδιά και από παιδιά δεν έχω πέσει στην ομάδα. Εμένα αυτός που μπαίνει για να πεθάνει για την ομάδα μου είναι αδερφός μου. Ναι. Δεν διαχωρίζω ποιος το κάνει. Η ένταση που ζω ένα παιχνίδι δεν μπορεί να μου την αλλάξει ένα πρόσωπο. Για μένα είναι το ίδιο. Δεν το καταλαβαίνει πολύ κόσμος. Καλά κάνει. Δεν με απασχολεί. Εγώ δεν ήρθα εδώ να γίνω κολλητός με κάποιον. Ήρθα να τελειώσω μια δουλειά. Ήρθα να πετύχω κάτι. Θα το κάνω και όλα θα είναι καλά. Πριν πάμε σε 2-3 ερωτησούλες που έχει στείλει ο κόσμος, έγινε πολλή κουβέντα. Θα πει κάτι για την ομάδα. Για τη διατησία της. Και εγώ αυτό θέλω να πω, ναι. Και είδα και δηλώσει. Ο Κατσουράνης δεν μας έχει συνειδήσει σε τέτοια, αλλά σήμερα βέβαια βλέποντας, διαβάζοντας τη συνέντευξή του στο Sport FM, αντιλήφθηκα ότι οι σπόντες του δεν είχαν να κάνουν με τον Άρη. Είχαν να κάνουν με άλλον. Και αντιλήφθηκα κιόλας ότι ο Κατσουράνης συμβιβάστηκε ότι ο Άρης έχει βγει. Ξέρω, δεν συμφωνείς αυτό, αλλά ότι χρειάζεται δηλαδή προσπάθεια και να μην κοιμηθούμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι σπόντες πήγαιναν προς Κρήτη μεριά σε σχέση με τις ισοπαλία κτλ. Το είπε ο Κώστας, δεν ξέρω τι είπε. Ο Κώστας καλά έκανε, ούτε διάβασα. Είπε, είναι σοβαρό. Είπε ότι ήρθε με εντολή να το βγάλει χ. Αυτό είναι σημαντικό όπως καταλαβαίνεις και σοβαρό. Εντάξει, έχω πει και εγώ στο παρελθόν πολλές φορές. Το συγκεκριμένο παιχνίδι όμως, για να ξέρουμε και τι λέμε ρε παιδιά. Ήρθε με εντολή να βγάλει και ένα παιχνίδι. Άμα γίνει 0-1 στο 23, δεν πάει να έρθει με εντολή, δεν πάει να έρθει με να το κάνει χ. Δεν γινόταν χ. Αλλά σου είπα μετά αν και μετά άμα μπάλα δεν πέσεις. Ναι. Δηλαδή το γκολ που βάζουμε στο 88 για να ξέρουμε, να βλέπουμε αυτό που υπάρχει. Είναι ένα γκολ, ένα χτύπημα φάουλ στη γωνία του τερματοφύλακα που μπορούσε να το αποκρούσει αν δεν είχε πάρει το βήμα, έτσι. Ναι. Τι θα λέγαμε τότε. Ότι δεν ήρθε με εντολή να πάρει χ. Δεν έχει λογική για μένα, έτσι. Ναι.
Υπήρχε γενικά στο τέλος όμως ένας εκνευρισμός στην ομάδα. Ήταν ο Πλατέλας αρκετά εκνευρισμένος, ήταν ο Βαλεριάνος γενικότερα. Υπήρχε. Εμείς τα έχουμε με τον εαυτό μας. Ναι. Για να, όταν θα πεις να παίξεις ένα παιχνίδι και όταν τελειώσει το παιχνίδι, αντιληφθείς ότι έπεσε μια καλύτερη ομάδα. Ποδόσφαιρο. Τι έκαμε σήμερα, ο αντίπαλος ήταν καλύτερος. Και δεν είσαι εσύ αυτός που πρέπει και δεν έχεις, πιστεύεις ότι δεν πήρες αυτό που έπρεπε, γιατί δεν το πήγες τα κόκκινα, ρε παιδί μου, να πάρεις το που ήθελες. Γιατί δεν σου βγήκε, γιατί, για χίλια γιατί. Θα έχεις με τον εαυτό σου, έχεις νεύρα, έχεις τσατήλα. Είναι λογικό. Είναι λογικό, δεν μιλάμε για κομπιούτερ ούτε για μηχανές. Μιλάμε για ανθρώπους, έτσι. Ναι. Εγώ προτιμώ την αντίδρασή τους με τα νεύρα τους, παρά να είναι κρύοι, να τελειώνουν να παιχνίδι, να φεύγουν, να κάνουν μπάνιο και να περιμένουν να φύγει το λεωφορείο να φύγουν. Μάλιστα. Προτιμώ αυτός που παντρεύουν 90 λεπτά στο γήπεδο. Mm-hmm. Και άλλα 90 εκτός γήπεδου. Αυτούς θέλω. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα με δική σου πρωτοβουλία επέστρεψε στην ομάδα ο Μπαργκάν. Θέλουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Με ποιο σκεπτικό έγινε όλο αυτό, γιατί θυμίζω ότι υπήρξε μια απόφαση του προπονητή, υπήρχαν κάποιες δηλώσεις συνέντευξη τύπου ότι είχε τεθεί ουσιαστικά εκτός ομάδας και ήταν ξένο σώμα. Τι ακριβώς άλλαξε και γιατί ακριβώς συνέβη αυτό, και το πήρες πάνω σου εσύ από ό,τι αντιλαμβανόμαστε? Το πήρα πάνω μου εγώ. Είναι ξεκάθαρο κομμάτι ότι δεν είναι ωραίο ένα παιδί που δεν έχει φύγει το Δεκέμβριο, που είναι εδώ από το καλοκαίρι, δεν έφυγε το Δεκέμβριο, να τιμωρείται το Φεβρουάριο. Μπορεί να έχει κάνει λάθος το παιδί, να έχει κάνει ένα παράπτωμα, αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε για να γίνουμε δικαστές για να δούμε τα λάθη του καθένα. Έκανε ένα λάθος, πήγε λίγο πίσω, τιμωρήθηκε. Πρέπει όμως να είναι στην ομάδα οι πάντες. Γιατί ο Μπαρκάν ήταν ένας ζωντανός και είναι ένας ζωντανός οργανισμός μες στην ομάδα, έχει προσφέρει στην ομάδα, οπότε είναι αμαρτία και για τον ίδιο και για την ομάδα να είναι εκτός. Η λογική και μόνο έλεγε ότι πρέπει να τελειώσει μαζί με τους υπόλοιπους τη χρονιά. Είναι εύκολο να τιμωρήσει ένα παιδί. Ναι. Το δύσκολο είναι να το συνετήσεις, να το έχεις εκεί μαζί, να τον βάλεις να περάσει το θέλος. Ναι. Και το ρωτάω από την άποψη ότι από τη στιγμή που υπήρχε μια απόφαση του προπονητή, μήπως όλο αυτό έρχεται κόντρα στα θέλω του προπονητή. Από αυτή την άποψη το να είσαι σίγουρος ότι εγώ με τον προπονητή μιλάω πιο πολύ από ότι μιλάω με τη γυναίκα μου. Ναι. Κάποιοι λένε ότι τον επηρεάζεις κιόλας. Θέλουμε να το απαντήσεις αυτό. Ότι τον επηρεάζεις και για τις επιλογές του. Εντάξει, θα πάω να βγάλω το πρό και εγώ τώρα όπου να είναι για να κάθομαι κι εγώ να βγάλω. Εσύ βάζεις τον κάσο τελικά. Δεν μας το έδωσε αυτό που τόση ώρα. Θα πάω να βγάλω το πρό και εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Να πω κάτι, Παύλο, γιατί εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό ο τεχνικός διευθυντής να μιλάει με τον προπονητή. Ακόμα και με τη διοίκηση στην ομάδα να μιλάνε, να συζητάνε, να προσπαθούν να βγάλουν. Όχι να λέει ο Καρυπίδης παράδειγμα, βάλε τον Τζαλτίδη να παίξει, να μην λέω άλλο όνομα, ή βάλε τον Μυροφορίδη. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή λειτουργεί τόσα χρόνια σε διαφορετικούς συλλόγους, όχι μόνο σε ένα. Είναι παράλογο να συζητάει η διοίκηση με τον υπεύθυνο του αγωνιστικού τμήματος, τον προπονητή, τον σκάουτερ ή οτιδήποτε άλλο και να καταλήγουν σε κάποια πράγματα για το καλό της ομάδας? Γιατί στον Άρη έχουμε μία αίσθηση αυτή ότι ο προπονητής μπαίνει στο γήπεδο, κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, δεν μιλάει με κανέναν, δεν τον επηρεάζει κανένας, με την καλή έννοια της επιρροής, γιατί υπάρχει καλή επιρροή, δεν είπαμε κακές επιρροές. Κάνω λάθος αυτό? Είναι, να ξέρεις κάτι, είναι ξεκάθαρο όταν υπάρχει ομάδα. Η ομάδα είναι ομάδα, το λέει η λέξη. Άμα κάναμε ακοντισμό θα ήμασταν μόνοι μας, ήταν ατομικό επίπεδο, θα είχαμε ένα προπονητή και εμείς θα φετούσαμε το ακόντιο. Ή άμα κάναμε άλλο μέσα μήκος. Στην ομάδα πρέπει να κάθεσαι σε ένα τραπέζι, να φέρνεις σοβαρά θέματα και να αφήνεις κάποιον, τον έναν αυτόν που εμπιστεύεσαι και είναι στην άκρη του πάγκου, να αποφασίζει πώς θα τα διεκπαιρεώσει. Είναι ξεκάθαρο ότι θα κάτσουμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Καρυπίδη και με τον Σπάνο. Σε ένα τραπέζι. Θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε, που δεν θα επηρεάσει το μυαλό του ανθρώπου. Θα πούμε 5 κουβέντες. Από εκεί και πέρα, την κρίση, αυτό που βλέπει στην προπόνηση και τα θέλω του προπονητή δεν μπορεί να τα επηρεάσει κανείς. Μην τρώγεστε. Και μην τρώγεται κανένας. Ένας προπονητής, άμα βλέπει στην προπόνηση ότι ένας είναι κουτσός, δεν μπορεί να βάλει τον κουτσό μέσα, ρε παιδιά. Τι ακάμπτει. Δεν πάει να θέλει ο Μυροφορίτης. Δεν πάει να θέλει ο Καρυπίδης. Κουτσός δεν θα πει να παίξει όμως. Πιστεύεις ότι με μια νίκη την Κυριακή, το Σάββατο στον Κισαμικό και ταυτόχρονα μια απώλεια της Παναχαϊκής στη Δράμα λίγο πολύ ξεκαθαρίζει το τοπίο? Καταρχήν υποχρεωτική νίκη και γενέθλια ο σύλλογος. Προσοχή.
να είσαι σίγουρος ότι τη νίκη τη θέλουμε όσο τίποτα άλλο. Γιατί δεν είμαστε εμείς, δεν είναι η εικόνα μας εμάς αυτή να έχουμε ξεκινήσει ένα δεύτερο γύρο και να έχουμε κάνει απανοτές σοβαλίες. Δεν είμαστε εμείς αυτοί. Δεν είναι η ομάδα μας αυτή. Πιστεύω ναι ότι θα έχει φτάσει σε ένα μεγάλο ποσοστό και ότι δεν θα έχει και κουράγιο να κυνηγήσει ποτέ κανείς. Νομίζω ότι το κουράγιο να μας κυνηγήσουν από την αρχή της χρονιάς δεν το έχουν. Έτσι νομίζω εγώ. Χωρίς ούτε υπερωτικό να είναι τίποτα. Πιστεύω ότι διακρίνουν όλοι και βλέπουν ότι κερέντα που δεν είχαμε ένα διάστημα, γιατί πρέπει να έχει κερέντα στο ποδόσφαιρο. Mm. Άμα σου φτάσει και πάει στα καλώδια και μπαίνει γκολ, έχει κερέντα. Εμείς βαράμε το ένα μέτρο, δεν μπαίνει. Δεν έχει σημασία, προχωράμε. Νομίζω ότι εμάς μας είχαν ξεγράψει, αλλά έπρεπε εμείς να έχουμε διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση. Έπρεπε να έχουμε πάρει κάποιους πόντους παραπάνω που έπρεπε να τους πάρουμε. Δεν τους πήραμε, συνεχίζουμε. Δεν μπορείς να... Κάθε πόντος μετράει. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ο φίλος εδώ 506 και είμαστε υποχρεωμένοι να το ρωτήσουμε γιατί είναι δικό του ερώτημα. Χωρίς λέει να νιώσεις ότι σε πιέζουμε, ποιες είναι οι ρεαλιστικές προϋποθέσεις που θέτεις για να συνεχίσεις και του χρόνου, ρωτάει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι, το ξέρει ο Θόδωρος, έχω μιλήσει με τον πρόεδρο. Είναι ξεκάθαρο τα πράγματα. Δεν έχει κάτι. Δεν είναι θέμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο η άνοδος του Άρη. Τίποτα άλλο, παιδιά. Για 10 χρόνια. Για να αποφύγω την ερώτηση. Για 10 χρόνια δεν θα μείνεις. Βρε 25. Αν φέτος πρέπει να τελειώσει αυτό που ξεκινήσαμε, να τελειώσει μάγκικα, να τελειώσει όμορφα και να μην νιώσει κανείς ότι αυτή η ομάδα βοηθήθηκε περίεργα. Δεν βοηθήθηκε περίεργα αυτή η ομάδα. Νταϊλίδικα το πάει και νταϊλίδικα θα συνεχίσει να το πάει. Ναι. Και αυτό θα κάνει και την άνοδο της ομάδας, πιστεύουμε, στα μάτια όλων καθαρή, κρυστάλλινη και αδιάβλητη, χωρίς κανένας να μπορέσει να την αφισβητήσει, και αυτό είναι ένα ακόμη παράσημο. Όποιος την αφισβητήσει είναι τυφλός. Γιατί ο Άρης μπορεί να έχει ευνοηθεί σε 2 παιχνίδια, έχει αδικηθεί σε 8. Από τα οποία 8 κέρδισε τα 5. Τα 3 δεν τα κέρδισε. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Παύλο, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες. Τα ενδιαφέροντα πιστεύουμε να τα άκουσε και να τα κατάλαβε και ο κόσμος. Να ευχηθούμε νίκη φυσικά το Σάββατο και με το καλό να αρχίσουμε σιγά σιγά. Και πολύ κόσμο με τη δόξα. Πρώτα ο Θεός, θα πάνε όλα καλά το Σάββατο. Ξεκινάμε. Μείναν 10 παιχνίδια για μας, στα οποία πρέπει να τα τσακίσουμε και τα 10. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Η πολυτέλειά μας εξαντλείται μετά τον 90 λεπτό και για μία ώρα. Κερδίζουμε και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά. Αυτά. Νομίζω ότι έχει πάντα ενδιαφέρον να ακούσει με το χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Έγιναν ερωτήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, οι οποίες δεν γίνονται συχνά. Ερωτήσεις σε αυτά που πολλοί από εσάς ή και εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε, μιλάμε, συζητάμε, αλλά όταν γίνεται μια συνέντευξη στον και αέρα, τις αποφεύγουμε για πολλούς λόγους. Έχετε απάντηση από τον καθένα αρμόδιο. Τώρα, αν σε ικανοποιεί, όχι, δεν μπορεί να κάνει κι αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το πόσο ο καθένας το επεξεργάζεται αυτό που ακούει είναι δικό του απολύτως θέμα. Εμένα, πάντως, να σου πω κάτι. Δεν σου κρύβω, Χρήστα, ότι με ενοχλεί η στοχοποίηση και συγκεκριμένων παικτών και γενικότερα όταν η κριτική ξεφεύγει. Η κριτική φυσικά είναι θεμητή, είναι καλοδεχούμε, δημοκρατία έχουμε, μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του, αλλά όχι ρε παιδιά στο μηδενισμό και στην άκρητη στοχοποίηση ποδοσφαιριστών της ομάδας. Να πω κάτι. Ότι αυτός ο ίδιος παίκτης θα μπει να παίξει το Σάββατο. Που θέλουμε όλο το διπλό με τον Κισαμικό. Αυτός ο ίδιος ποδοσφαιριστής θα παίξει. Είναι μια παράμετρος που θα σου πω τι εννοώ τώρα. Υπάρχει η κριτική που θα κάνει ένας επαγγελματίας δημοσιογράφος ή ένας επαγγελματίας ραδιοφωνικός παραγωγός ή ένας ρεπόρτερ της ομάδας ή ένας ουδέτερος και ανάλογα με το τι πρεσβεύεις θα σε αξιολογήσει και θα επηρεαστεί ο κάθε ποδοσφαιριστής παράγοντας προπονητής και υπάρχει και μια κριτική η οποία δεν είναι κριτική, είναι αυτό που λες, είναι η απαξίωση η οποία γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά γίνεται είτε από οπαδούς, είτε από φιλάθλους, είτε από ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι αριανοί και είναι μια άλλη ομάδα, είτε από αριανούς οι οποίοι δεν ασχολούνται, που δεν πάνε στο γήπεδο ή οτιδήποτε άλλο. Ιεραρχείς κάθε φορά το ποιος ασκεί την κριτική και παίζει ρόλο το ποιος θα ασκήσει κριτική. Και εγώ στο πρώτο ημίχρονο, μίλωσα μαζί, ήθελα να μπω κάτω αυτό που λένε να τον δύρω, ας πούμε, τον Κάσο. Στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν είμαι
Δεν έχω καμία ούτε συμπάθεια ούτε εμπάθεια με το παιδί. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που φοράει τη φανέλα του Άρη. Εξ αρχής λοιπόν οφείλω να σεβαστώ εγώ, εφόσον και αυτό το πράττει, το σήμα και τη φανέλα που φοράει. Αν σέβομαι, είχα παλαιότερα διαφωνίες με κόσμο και μάλωνα, κακώς μάλωνα, υπό ποια έννοια. Με παίκτες δεν έχω πει ποτέ παλτό παίκτη του Άρη. Ακόμα και αν ήταν το μεγαλύτερο παλτό και έχουν περάσει αρκετοί, που πέρασε, απροχθές θυμήθηκα με έναν φίλο, επειδή με σύγκρινε τα δικά μου κυβικά με του Σόουζα, με τον Βαλερί, ο οποίος ήταν πιο χοντρός από μένα. Όσο έπαιζε στον Άρη όμως, ούτε χοντρό τον έλεγα, ούτε ότι είναι παλτό. Γιατί? Γιατί είναι η νοοτροπία μου να σέβομαι αυτόν ο οποίος φοράει τη φανέλα του Άρη, αυτόν ο οποίος φοράει το σήμα. Γιατί όπως λες, μέχρι ένα σημείο αυτός θα μπει και την επόμενη εβδομάδα να εκπροσωπήσει εμένα, να εκπροσωπήσει την ιδέα που λέγεται Άρης, να εκπροσωπήσει τα όνειρά μου, να εκπροσωπήσει το παδιλίκι μου. Δυστυχώς δεν μπορώ να μπω εγώ να παίξω. Για να στο τελειώσω. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση για μένα, αποκλείεται να απαξιώσω. Δεν έχω ποτέ, μα ποτέ, δεν έχω μιλήσει για ποδοσφαιριστή ή παράγοντα ή προπονητή με τρόπο απαξιωτικό όσο είναι στον Άρη, υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να τον βρίσω. Θα το ασκήσω κριτική. Για μένα χθες ο Κάσος ήταν στο πρώτο ημίχρονο ο καλύτερος παίκτης Παναχαϊκής. Και στο δεύτερο ημίχρονο ο Κάσος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Ναι. Ο Κάσος δεν μπορεί να. Δεν έχει τελική. Λέμε για την ευκαιρία που έχασε. Είδες τι έχασε ο Ιάγου Άσπας της Θέλτας. Δες την ευκαιρία που χάνει και έλα να τη συγκρίνουμε. Γιατί ο Μασούντ που στερεί από την ΑΕΚ την πρόκριση στην επόμενη φάση, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Αλλά να αξιολογώ ακριβώς τι γίνεται. Όπως ήταν κακός το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, δεν μπορεί να το πει ο Παύλος με την νέα, μπορώ να το πω εγώ. Εγώ δεν είμαι στην ομάδα. Έτσι ήταν πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Και γι' αυτό δεν βγήκε. Πες. Πόσοι από εμάς τους δημοσιογράφους και τους φίλους του Άρη στο ημίχρονο θα είχαμε βγάλει τον Κάσο. Όλοι ήταν, θα τον είχαμε βγάλει. Αν ήταν ο προπονητής να λειτουργήσει με βάση το αθέλω όσων στο ημίχρονο ήθελα να βγάλω. Σε αυτό φταίει όμως ο Σπανός. Γιατί σε 2-3 μάτς το είπε ο ίδιος. Δεν είναι συμπέρασμά μου. Επηρεάστηκε από αυτό. Ο Σπανός λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, όπως το πρώτο ημίχρονο ο Φρυδόπουλος τον παγίδευσε κατά κάποιο τρόπο, άσχετα δεν έκανε ευκαιρίες. Εγώ νομίζω δεν τον παγίδευσε. Έγινε το αντίθετο στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ήθελα να το πάει προφανώς λαού-λαού, παιδί μου. Εκείνη η ένσταση με το Σπανό, ότι για μένα μπήκε και είπε. Και χει να πάρω. Μα το είπε ο άνθρωπος στην συνέντευξη τύπου ότι αλλιώς το είχαμε σχεδιάσει. Ότι ήθελαμε να πιέσουμε ψηλά και δεν το κάναμε. Και πάλι εσύ φταίς, άμα δεν το κάναμε. Όχι εσύ. Ο προπονητής θέει. Άμα δεν το κάνουν οι παίκτες σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ποιος θέει. Εγώ. Ο προπονητής θέει πάλι. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, οι κινήσεις που κάνει, ειδικά με τις αλλαγές του, γιατί υπήρχε και μια ακόμα παράμετρος. Είχα έναν συνάδελφο δίπλα που έλεγε: δεν βάζει τον Πασά. Δεν τον βάζει τον Πασά, γιατί ο Πασάς μπορεί να παίξει 25 λεπτά. Σας έλεγα, παιδιά, την Παρασκευή και τις τελευταίες εκπομπές που μέσα εβδομάδα, ότι ο Πασάς δεν μπορούσε να παίξει 30 παραπάνω από 30 λεπτά. Εγώ εσένα άκουσα και το ήξερα. Ο φίλος και συνάδελφος δίπλα όμως δεν ήξερε, δεν γνώριζε την παράμετρο. Όταν δεν γνωρίζει λοιπόν όλες τις παραμέτρους, δεν μπορείς και να μιλάς πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και κάνει αλλαγές. Που είναι απρόβλεπτες ως Πανός. Και η έξοδος του Διαμαντόπουλου δεν την περιμένει κανένας. Γιατί χάνεις και βγάζεις το φορ. Το κάνει όμως ο Στρίκ. Βάζει αρχικά για λίγο τον Κάσο μπροστά στην κορυφή. Και μετά από 5 λεπτά, 6 πόσο το κάνει. Το αλλάζει αυτό. Τραβάει τον Ιντζόγλου έξω. Και προσθέτει. Τον Μπαστακό. Και τι κάνει με αυτό. Βάζει άλλον έναν παίκτη μπροστά από την περιοχή τη Παναχαϊκή. Έχει σχηματισμό, το έκανε 4-4-2. Ναι, αλλά βάζει ακόμα έναν παίκτη εκεί. Τι έκανε η Παναχαϊκή στη φάση του φάουλ και σε 2-3 ακόμα φάσεις που δεν βγήκε, κλείστηκε πίσω. Έδωσε λοιπόν χώρο και. Αλλά αυτό είναι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι ένα παιχνίδι τακτική. Και ειδικά στα παιχνίδια τη Β' Εθνική, παρόλο που το υποτιμάνε πολύ και λένε για Β', είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη η τακτική από τους προπονητές. Όχι σε όλα τα παιχνίδια. Ναι, ρε παιδιά, υπάρχουν και παιχνίδια που είναι ό,τι να είναι. Αμπλαούμπλες. Αλλά ακόμα και τον Γκόνια που τον κοροϊδεύαμε σε κάποια φάση. Ο Γκόνιας αυτό το πράγμα που δεν καταλαβαίνετε που κρατούσε ο τερματοφύλακας στην μπάλα και περίμενε να τον πιέσει ο επιθετικός, ήταν βάση σχεδίου για να αναπτυχθεί ο Εργοτέλης. Γιατί είναι τακτική, γιατί είναι αυτό που το έχει κάνει ο Εργοτέλης 487 φορές στην προπόνηση. Είχαν διδαχθεί οι ποδοσφαιριστές του Άρη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από τον Εργοτέλη. Και απ' την άλλη υπάρχει το σκάουτινγκ. Γι' αυτό είναι επιστήμη το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν είναι να μπει ο Κούδας, ο Κούης και ο Χατζηπαναγής να παίξουμε το ταλέντο του. Και επικεντρώνουμε, παιδιά, πολύ. Και υπάρχει φυσικά και είναι και κριτική. Εννοείται είναι προπονητής του Άρη και θα δέχεται την κριτική, γιατί κάθεται στην άκρη του μπάγκου μιας πολύ μεγάλης ομάδας, ο Δημήτρης Οσμανός.
Μην ξεχνάτε κάτι. Χθες η Παναχαϊκή, αυτή η ομάδα την οποία αντιμετώπισε ο Άρης, έχει τεχνικό team γενικότερα και staff πάνω από 10 άτομα. Ο Άρης φέτος έχει 2 άτομα τεχνικό team. Όσο και σας φαίνεται περίεργο. Συν 2 μυροφορείς με το Φρυλίγκο, αυτή είναι η ομάδα. Όλο το concept. Staff τεχνικό. Λες και τον προπονητή και τον προπονητή. Ο Φρυλίγκος είναι γενικός αργηγός. Δεν έχει σχέση με το τεχνικό κομμάτι. Δεν έχουμε. Ούτε ο προπονητής θεματοφυλάκων έχει σχέση με το τεχνικό, με το τεχνικό-τακτικό κομμάτι. Α, δηλαδή, αυτή τη στιγμή στον Άρη. Και σκάουτερ έχουμε έναν φίλο. Πώς το είναι το παλικάρι εκείνο. Δεν υπάρχει, άστο. Τα πάντα περνάνε από τα χέρια του προπονητή. Είτε το σκάουτινγκ, είτε ακόμη και το να κόψεις και να σειράψεις τις φάσεις για να τις δείξεις στους ποδοσφαιριστές, γίνεται από τον προπονητή. Δεν υπάρχει ούτε κάποιος βοηθός επιφορτισμένος με αυτό το κομμάτι, ούτε κάποιος ο οποίος θα κάνει το scouting, ούτε κάποιος ο οποίος θα κάνει την ανάλυση, οι αναλυτές που οι ομάδες έχουν ένα και δύο πλέον στην Ευρώπη. Και αυτό, ξέρετε, τρώει από τον προπονητή πάρα πολλές ώρες της ημέρας. Ας έχουμε υπόψη μας δηλαδή και κάποια πραγματάκια πριν άσκοπα κάνουμε την κριτική μας. Φυσικά εννοείται ότι δεν είναι ο τέλειος προπονητής. Φυσικά εννοείται ότι έχει κάνει και λάθη και στις αλλαγές του και σε κάποιες επιλογές του. Αλλά μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα δικαιώνουν την προσπάθεια. Είναι μια τίμια, νομίζω, προσπάθεια αυτή που γίνεται φέτος. Και αν ο Άρης από κάποιες λεπτομέρειες, είτε κάποια διαιτητικά λάθη, κάποια δική του αστοχία, ναι, θα μπορούσε ήδη να έχει καπαρώσει την άνοδο. Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και να σου πω και κάτι. Το είπα και στον κύριο Μεφορίδη, το λέω και τώρα. Η ομάδα αυτή έχει φτιαχτεί για να ανέβει από τη Β στην Α. Είναι μια ομάδα, να το πω, ειδικού σκοπού, με ποδοσφαιριστές με συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάποιοι από αυτούς θα μείνουν στην ομάδα και του χρόνου. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν πολλές προσθήκες στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Και όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για την επόμενη σεζόν, γιατί ακούω πολλούς που λέτε, με αυτή την ομάδα πας πουθενά στη Super League. Με αυτή θα παίξεις. Θα πρέπει να ξέρουμε τα οικονομικά δεδομένα, ρε παιδιά, την επόμενη σεζόν. Και αυτό. Αλλά δεν θα πας να παίξεις με αυτή. Συγγνώμη. Όταν ανέβηκε δηλαδή ο Άρης με τον Μπενίσκο και τον Χριστάρα τον Βελόνι, με τον Μπενίσκο και τον Βελόνι έπαιξαν την επόμενη σεζόν στη Super League. Ναι, αυτή είναι μια κουβέντα εντελώς διαφορετική και επαναλαμβάνω ότι εξαρτάται και από άλλα πράγματα, ρε παιδιά. Δεν εξαρτάται μόνο από το. Από τους παίκτες οι οποίοι θα δηλαδή, είναι στην ομάδα. Εγώ ξέρω ότι όταν ανέβει η ομάδα θα δούμε το κατά πόσο θα υπάρξει ενίσχυση εξ Αμερικής, παράδειγμα. Θα δούμε πρώτα ποια θα είναι τα δεδομένα. Θα είναι μόνος ο Καρυπίδης, άλλα τα δεδομένα. Θα έχει παρέα ο Καρυπίδης, άλλα τα δεδομένα. Θα έχει παρέα που θα έχει 5 φράγκα διαθέσιμα για την ομάδα, άλλη κουβέντα. Θα έχει 15, άλλη κουβέντα. Αλλά να τελειώσει το φετινό. Να ανέβει η ομάδα. Έστω να είναι 5-6 αγωνιστικές στο τέλος και να είμαστε 15 βαθμούς. Δεν θα περιμένουμε να φτάσει στο βαθμό 14 βαθμοί, 4 αγωνιστικές, άρα δεν μπορεί να μας φτάσει. Να πάρει την αδειοδότησή της η ομάδα, που δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν είμαστε το λογιστήριο της ΠΑΕ, ούτε κάνουμε το φάκελο. Με βάση όσα μπορούμε να συλλέξουμε ή να μάθουμε, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Μακάρι να συνεχιστεί μέχρι το τέλος αυτό. Και να μην υφίσταται κανένα πρόβλημα, να τα έχουν φτιάξει έτσι όπως πρέπει να τα φτιάξουν όλα και να έχουν πληρώσει τους πάντες. Φαίνεται ότι τα πληρώνει. Που και πέρα δεν μας κοστάει τίποτα εμάς για να ξέρουμε. Και να πάμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό στο. Με οργάνωση. Αλλά τι νομίζετε, αυτό τώρα που είπε ο Αλέξης είναι μία από τις παραμέτρους που αν δεν αλλάξει του χρόνου, δεν θα κάνουμε τίποτα. Όποιος και να είναι ο προπονητής, θα πρέπει να έχει τον βοηθό του, το σκάουτερ του, να οργανωθεί το τεχνικό τμήμα, να οργανωθούν τα γραφεία, να οργανωθεί. Σε άλλα πρότυπα πλέον η security θα μπουν καταρχήν τουρνικέ, θα αλλάξει το γήπεδο. Θα... Για την Παναχαϊκή που 535 μιλάμε, πράγματα πρέπει να γίνουν. Ένα ακόμη παράδειγμα θα σας αναφέρω. Πάει ο συνάδελφος στο γραφείο τύπου της ΠΑΕΡΣ, ο Δημήτρης Πιπέρδης, ο πολύ έμπειρος και πολλά χρόνια και φίλος πάνω απ' όλα και συνάδελφος. Δίπλα μου καθόταν. Και ρώτησε, λέει, ποιον από τους δύο λέει, θέλετε τους υπεύθυνους επικοινωνίας. Τώρα τι μου λες τώρα. Δηλαδή, γι' αυτό σας αναφέρω. Δηλαδή, εσύ το λες για τώρα. Εγώ έχω. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι Football League η Παναχαϊκή. Δεν είναι Super League, δεν παίζει στην Ευρώπη. Και εμείς δύο έχουμε. Λοιπόν,
Αλλά σου λέω το εξής. Όταν ήταν ο Άρης στις καλές του τις εποχές στην Ευρώπη, θυμάσαι. Ο Χρήστανθος ήταν ένας και ο ΠΑΟΚ είχε τέσσερις. Και λέγαμε για επικοινωνία. Τέσσερις. Τώρα έχει 14. Στην ομάδα, δεν λέω δεξιά-αριστερά. Στην ομάδα. Αυτό είναι και ο τρόπος πρέπει να λειτουργήσουμε. Αλλά όλα αυτά δεν μπορείς να τα δεις τώρα. Πέρσι δεν υπήρχε ούτε Μυροφορίδης. Πέρσι δεν υπήρχε ούτε Φρυλίγκος. Μια ακόμα χειρότερα τα πράγματα πέρσι. Θα πούμε και άλλα πράγματα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, γιατί ήδη θα έπρεπε να έχουμε κάνει το διάλειμμα μας. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματα, αλλά και την ανακοίνωση που υπάρχει στο μπάσκετ, εννοείται, γιατί και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο 765 λέει, αν υπήρχε το φουμπού τα 80's, το μπάσκετ θα είχε διαλυθεί τότε, λέει. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτές είναι οι μουσικές, ρε φίλε, που παίζεις. Μπράβο. Επιτέλους, μπήκε στο δρόμο δίπλα μου. Καβαδίες, θα πεις. Α, γι' αυτό. Μας έβασες εσύ πάλι κανένα αυτό, τα σιγανά αυτά που βάζεις τα ποταμάκια. Ωραία, η τυρόπιτα. Σωστή η πεθερά, είδες, σπιτική. Για το φίλο που μας ρωτάει, παρακαλώ, αν ξέρουμε κάτι με αφορμή κάποια δημοσιεύματα σήμερα για την επιτήρηση για τον Όφη και τα λοιπά. Ναι. Δεν ξέρουμε κάτι νεότερο, παιδιά, για την επιτήρηση. Από ό,τι ξέρουμε, αρχές Απριλίου θα βγουν οι αποφάσεις. Αυτή είναι η δική μας πληροφόρηση. Αυτό που επίσης πληροφορούμαστε είναι ότι το φάκελο για την αδειοδότηση η ομάδα θα πρέπει να τον έχει καταθέσει μέχρι 4 Απριλίου. Και όσον αφορά αυτό το τελευταίο, γιατί ούτως ή άλλως το φάκελο της επιτήρησης τον έχει καταθέσει. Όταν α, το φάκελο αδειοδότησης. Ναι. Μάλιστα. Θα πρέπει να τον έχει καταθέσει μέχρι 4 του Απριλίου. Από όσο γνωρίζουμε, κάποιες τελευταίες καταβολές στην ομάδα θα πρέπει να γίνουν ή να διακανονιστούν μέχρι 31 Μαρτίου και να ρυθμιστούν θέματα που έχουν να κάνουν με το λογιστικό περισσότερο κομμάτι, δηλαδή πράγματα τα οποία και εμείς τώρα δεν τα ξέρουμε και καλά. Από ό,τι μας λένε, τουλάχιστον έχουν να κάνουν με ισολογισμούς, με business plan, δηλαδή που να καλύπτει τις ζημίες, γιατί η ομάδα εμφανίζει ελάχιστα έσοδα, όπως όντως είναι ελάχιστα τα φετινά έσοδα και κάποιες ζημιές στη φετινή χρήση. Όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα business plan, δηλαδή και τα μελλοντικά στοιχεία που λένε, ούτως ώστε να ισοσταθμίζονται όλα αυτά. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία είναι περισσότερο φοροτεχνικά, λογιστικά, τα οποία τα ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι ή θα πρέπει να τα ξέρουν και να είναι προσεκτικοί στη σύνταξη του ισολογισμού και όλων αυτών των στοιχείων, αυτοί που είναι επιφορτισμένοι, όχι εμείς φυσικά. Αυτά, από όσο γνωρίζουμε, είναι τα τελευταία που πρέπει να γίνουν τις επόμενες 10-12 μέρες όσες απομένουν, ούτως ώστε να κατατεθεί ένας πλήρες φάκελος στην Επιτροπή Αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ και μιλάμε πλέον για την αδειοδότηση. Και εκείνο το διάστημα, αρχές Απριλίου, από ό,τι λέγεται, θα βγουν και αποφάσεις για την επιτήρηση. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε για να απαντήσουμε και στο φίλο. Στην αδειοδότηση, έτσι για να το επεκτείνουμε, είναι αυτό το. Πώς το είχαμε πει και την άλλη φορά. Είναι περίπου 45.000 ευρώ η εφορία που, από ό,τι λένε, από τον Άρη μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα έχει ρυθμιστεί και αυτό. Είναι η τελευταία δόση, ή όχι τελευταία, είναι η τρέχουσα δόση του διακανονισμού του Μαρτίου, μπράβο, των 230.000 ήταν το σύνολο, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, συν τα τρέχοντα που είναι γύρω στο κανένα 20, αυτό το μήνα που έχει τα τρέχοντα. Θα πληρώσει και αυτά, 22, πόσα είναι, σύνολο 45. Ναι. Κάτι ψηλολόγια δεξιά-αριστερά που γίνεται η σκούπα τώρα, όπως πρέπει να γίνει. Αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Δεν είναι δηλαδή, για μένα περισσότερο, δεν είναι αυτή τη στιγμή τα λεφτά τα οποία πρέπει να δοθούν. Δεν τρομάζει δηλαδή το ποσό, αλλά το πώς θα συνταχθεί όλο αυτό, δηλαδή να μην υπάρχουν κάποια κενά σε αυτό το κομμάτι, κάποιες λεπτομέρειες δηλαδή που να δημιουργήσουν πρόβλημα σε ισολογισμούς, μελλοντικές χρήσεις, business plan και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι για αυτό το θέμα και ο Άρης θα πρέπει όντως, παραλαμβάνω γιατί δεν θα του χαριστεί κανένας, να έχει πλήρη φάκελο όταν θα τον καταθέσει στις 4 του μήνα. Ο Δελεζής θα εκτίσει την ποινή του στο μάζο τον Πανεγιάλιο, στο τέταρτο και τελευταίο της σειράς των αγώνων που ακολουθούν, δηλαδή κάτι απόλυτα λογικό. Δεν τον δήλωσε ο Άρης, δηλαδή, στα μάτια 3 με Κισαμικό, Δόξα και Όφη που θα κριθεί εμπολής η άνοδος, αλλά στο μάτς με τον Πανεγιάλιο το τέταρτο. Ο Βαλεριάνος επίσης θα είναι απόν, θυμίζω, το Σάββατο στην Κρήτη. Θα είναι απόν και ο Μουμίν, ο οποίος θα εκτίσει τη μία από τις δύο αγωνιστικές της τιμωρίας του. Άρα
θα έχουμε στο παιχνίδι με τον Κισαμικό και πάλι κάποιες αναγκαστικές αλλαγές στο σχήμα της ομάδας. Λογικά θα επιστρέψει ο Κανακούδης δηλαδή στο αριστερό άκρο της άμυνας και θα παίξει ο Νίκητς αντί του Μουμίν στα χαφ. Αλλά Δευτέρα έχουμε ακόμη, σήμερα ένα χαλάρωμα για τους βασικούς και προπόνηση για όσους δεν έπαιξαν και ήταν εκτός. Είχε, από αύριο θα έχουμε έτσι περισσότερα να πούμε. Η ομάδα η οποία θα ταξιδέψει την Παρασκευή αεροπορικώς μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης για τα Χανιά, για το μάτς που είναι Σάββατο. Ε, κολυμπώντας το πάλι. Εσύ με πλήρω, μεγάλε. Όχι, θέλω να σου πω το εξής. Επειδή έκανα και τη διαδρομή χθες για την Πάτρα. Πούλμαν είναι διαφορετικά, βέβαια. Δεν αντιλέγω. Είναι μία μισή ώρα παραπάνω σίγουρα. Τα ώρες κανένα. Μία η ώρα τα μεσάνυχτα επέστρεψε η αποστολή χθες. Άσετε, το επέστρεψε γιατί σταματήσαν κιόλας για. Σου λέω συνολικά έκανε 7 ώρες, αυτό σου λέω. Καλά, το 7 ώρες, άμα έχω κατέβει και τρώω 2 ώρες, φυσιολογικό είναι. Δεν τρώω. Όσο λέω το ταξίδι που είσαι. Και εγώ σταμάτησα και έφαγα στο μέτσοβο 2 ώρες. Καθόμουν εκεί και έτρωγα και πίνα τσίπουρο. Δεν έκανα 7 ώρες να γυρίσω. Θέλω να πω ότι πλέον και δείτε όσοι έχετε ίσως μια αίσθηση για Πάτρα κτλ. Και εγώ είχα διαφορετική αίσθηση. Είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση, παιδιά. Ε, καλά, εννοείται. Οι δρόμοι δηλαδή πλέον και για τουρισμό η Πάτρα ό,τι πρέπει. Δηλαδή, για να πάμε στην Άρτα με το καλό, όταν ναι. Παίξει ο Άτζη, περάσαμε απ' έξω. Ναι. Θέλουμε γύρω από εκεί που είμαι εγώ, από το Κουφάλια Βαθύλακο και τα λοιπά, θέλω 2 ώρες και κάτι, από τη Θεσσαλονίκη 2,5 ώρες. Είναι πλέον πάρα πολύ κοντά με τους καινούριους δρόμους που έχουν γίνει. Βέβαια, 66 ευρώ δώσαμε στα διόδια. 67, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήταν ακριβώς. Έχει διόδιο. Αλλά για Άρτα δεν έχει. Τα δύσκολα είναι μετά. Τα 13 και 30 στο Ρίο. Εντάξει. Αλλά το ταξίδι είναι άνετο πλέον. Και οι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλοί. Και γενικότερα και στην Πάτρα, να το μεταφέρω και αυτό το κλίμα, να μην λέμε μόνο τα αρνητικά και να μην στεκόμαστε μόνο στο ποτήρι ενός καθυστερημένου που το πέταξε και χτύψε το σπάνο, που βλέπετε και τον τρόπο λειτουργίας του προπονητή του Άρη εδώ. Εγώ δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από το σπάνο. Το έχει αποδείξει. Καλά, ναι. Ως άνθρωπος και ως χαρακτήρας τι είναι, δεν θα έπεφτε νομίζω κάτω. Παρότι χαριτολογώντας έπεσε πολύ δούλεμα μετά, γιατί δεν έπεσε κάτω να κάνει τον ανέσφυτο κτλ. Τελείωνε, φίλε, η άνοδος. Αν έπεφτε κάτω. Τελείωνε μια χαρά η άνοδος. Ούτε άγχος, ούτε κισαμικό, ούτε τίποτα. Τελείωνε η άνοδος, ήσουν άνετος, δεν μπορούσε να το πει κανένα τίποτα. Κάθε εβδομάδα πέφτει και από ένας στα γήπεδα. Για να μην αδικούμε συνολικά την προσπάθεια της Παναχαϊκής, εκτός από αυτό το. Εκπληκτική ατμόσφαιρα και φοβερή φιλοξενία. Και οι άνθρωποι του Άρη έχουν να λένε ότι είναι η καλύτερη φιλοξενία που έχουν τύχει φέτος στο πρωτάθλημα, με διαφορά. Ήρθε ο Καρυπίδης. Με διαφορά. 3 παρά 10. Ανέβηκε, φίλε, μέσα από την κερκίδα. Δεν τον είπε κανείς τίποτα. Σηκώθηκαν δύο που καθόντουσαν εκεί στα VIP της Παναχαϊκής. Είχε καμιά 30 δερμάτινα καθίσματα. Εντάξει, σωστά είπε ο Πιπερίδης χθες, επίσης πολύ σωστή η παρατήρηση. Φίλε, τα δερμάτινα καθίσματα τα έχουν από πάνω, δεν έχει σκέπαστρο. Και απέναντι έχει σκέπαστρο. Τι είναι αυτό, δηλαδή κάθε στα δερμάτινα καθίσματα, αλλά βρέχεσαι. Τέλος πάντων, σηκώσανε λοιπόν δύο της Παναχαϊκής για να καθίσει ο Καρυπίδης και ένας φίλος του που ήταν μαζί. Άψογοι, φίλε. Και τους δημοσιογράφους και τις συνθέσεις και τα πάντα και το καφεδάκι και το νεράκι και τα πάντα. Χώρο καταρχήν δημοσιογραφικά κανονικά που είχε ο καθένας στην πρίζα του. Το υποδοχή για το τηλέφωνό του, η είσοδη κάτω, security παντού για να σε εξυπηρετήσουν. Οι χώροι υγιεινής τους, κανονικοί, σαν να μην ήταν σε γήπεδο. Προφανώς έχουν γίνει φέτος αυτά και είναι καινούρια. Αλλά οργάνωση ομάδας, Super League. Ναι, όχι. Πόσους μήνες πριν τα είχα πει, ναι. Χρυσάνθα, και τα έλεγα για τη Μαναχαϊκή. Καλά, εγώ σου λέω τώρα και το γήπεδο. Σε επίπεδο οργάνωσης δεν είναι ούτε καν Super League. Ξεπερνάει πάρα πολλές ομάδες στη Super League στην οργάνωση. Και γι' αυτό θα βγει του χρόνου η Παναχαϊκή, εγώ πιστεύω. Απλά έχει μια νοοτροπία αυτή που έχει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, μόνο Έλληνες κτλ. Αυτή είναι η νοοτροπία που δεν ταιριάζει, εγώ θεωρώ, σε ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι σημασία έχει να είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, θα το αλλάξουν αυτό τώρα. Δεν υπάρχει. Αυτό ακολούθησαν φέτος μια συνετή πολιτική. Πήραν παίκτες και κράτησαν πολλά παιδιά που ανέβασαν την ομάδα. Πολύ τοπικό στοιχείο. Έτσι, να λέμε τα καλά και τα αρνητικά. Απ' την άλλη, Κατσουράνη δεν το είδες μάλλον το μάτς. Καταρχήν για το φάουλ. Εντάξει, με τον Όφη τα έχει νομίζω ο Κατσουράνης και όχι με τον Όφη. Ναι, αλλά το φάουλ, φίλε, είναι πεντακάθαρο. Δεν τίθεται κανένα θέμα για το φάουλ. Να ήταν κάτι αμφισβητούμενο, να έλεγα και εγώ ότι είναι αμφισβητούμενο. Συγγνώμη, το έλεγε και ο Ασλαμάς το πρωί, το χτυπάει, λέει, το πόδι. Αλλά έχει, λέει, 5 παίκτες Παναχαϊκής πίσω, ένα κίνδυνος εκεί ο Κάσος. Τα πράγματα είναι απλά. επειδή βλέπουμε καχά τη δόξα
να έχει στοχεύσει, το λέμε καιρό τώρα, την τρίτη θέση και να είναι σε άνοδο. Θα κάνουν ένσταση. Αν ο Άρης, δεν ξέρω. Αυτό για τη δόξα δεν λένε ότι μπορεί να την κάνει. Για την Καλαμαριά. Αν ο Άρης περάσει αλόβητος από τα Χανιά και η Παναχαϊκή, εγώ λέω και ισοπαλία να φέρει ακόμη και αν δεν χάσει, και πάει δηλαδή είτε στους 9 είτε στους 10 η διαφορά, νομίζω ότι σε μνή τελετή λίγο πολύ λίγη από αυτό το Σαββατοκύριακο, από αυτή την αγωνιστική. Θα πρέπει ο Άρης μετά να αυτοκτονήσει για να απολέσει την άνοδο. Θα το σφραγίσεις λοιπόν την άλλη Κυριακή που παίζει με τη δόξα. Παίρνεις τις δύο νίκες στα δύο επόμενα παιχνίδια και είναι καιρός για κερδίσει η ομάδα. Γιατί έχουμε τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες. Τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες έχει η ομάδα. Κέρδισε τον Εργοτέλη. Α, κέρδισε τον Εργοτέλη, σωστά, έχεις δίκιο. Κερδίζεις τη δόξα, τον Κισαμικό αρχικά και τη δόξα και νομίζω ότι έχει τελειώσει όσον αφορά την άνοδο. Και μετά πας από την Τετάρτη, τη Μεγάλη Τετάρτη και έπειτα με τον Όφη να παίξεις για την πρώτη θέση. Και ο Όφη βέβαια παίζει με τον Εργοτέλη που δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Βλέπω ένα πολεμικό κλίμα στο Ηράκλειο. Ντέρμπι κανονικό. Ποιο? Ξεφωνητά στον Κόνια βλέπω εκεί, γιατί ναι, που λέει πέφτει ξεφωνητό στον Κόνια πολύ. Έχει πολύ. Να σου πω την αλήθεια, να κμυστηρευτώ, κάτι. Είχα προσπαθήσει να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή της περασμένης Παρασκευής, λίγο πριν το μάτς δηλαδή, με την Παναχαϊκή, τον Τάκη τον Κόνια, ο οποίος αντιμετώπισε πολύ πρόσφατα και τον Άρη και την Παναχαϊκή. Ναι. Και ξέρεις, είναι ο βασικός λόγος που μου αρνήθηκε. Θυμάσαι με τον Όφη. Υπάρχει πάρα πολύ περίεργο κλίμα. Λέει, δεν θέλω να πω κάτι, λέει, και να παρεξηγηθεί. Ναι. Όχι, βλέπω και ξεφωνητά και τον έχουν στην μπούκα οι συνάδελφοι του Όφη. Προφανώς δεν ξέρω γιατί έχουν τα δικά τους εκεί κάτω. Καλά, είναι τοπικό ντέρμπι, μην το ξεχνάς. Δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Μου άρεσε τη δουλειά του να κάνει και από εκεί πέρα. Και μετά πάει ο Όφη στην Πάτρα. Δεν είναι εύκολα κερδίσεις στην Πάτρα και το είδε και ο Άρης. Ευχαριστώ τον φίλο των 700 που λέει: Χρήσανε χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία και πολύ χαρτί. Ρολόχαρτη. Αν έχουμε υγεία και ευτυχία, φίλε μου. Και δόξα τω Θεώ και το εισόδημα για να διατηρείται η υγεία μας και η ευτυχία μας και τα παιδάκια μας να είναι καλά. Και όλοι οι συγγενείς μας νομίζω. Για τον 743 που ρωτάει για τον Βαλεριάνο, για την τιμωρία του. Την Παρασκευή, παιδιά, θα ξέρουμε. Την Παρασκευή βγαίνουν οι ποινές από τη Football League. Το συζήτησα χθες μαζί του έξω από το κήπεδο και έλεγε: Δεν είπα και τίποτα. Εντάξει, τώρα αν πιαστούν από μία λέξη. Όταν λες αστείο. Ζήτησε συγγνώμη πάντως από τον διαιτητή μετά το τέλος του παιχνιδιού. Του είπε αστείο. Τώρα λέει: Εγώ του είπα αστείο. Αυτοί γράψαν γελί. Μπάσε με το εντάξει, έγινε. Θα το δούμε. Εντάξει, μια τιμωρία θα φάει ο Βαλεριάνος. Τώρα το πόσο μεγάλη θα είναι, θα φανεί την Παρασκευή. Κοίταξε, εγώ λέω ότι ένα-δυο μάτς πρέπει. Και αγωνιστικά το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα-δυο μάτς πρέπει λίγο να ηρεμήσει. Δεν ξέρω γιατί έχει βγάλει αυτόν τον εκνευρισμό τη τα τελευταία 2-3 μάτς. Και μάλιστα. Γενικά είναι έτσι ο χαρακτήρα. Τον έχει βγάλει μετά από τα καλύτερα του παιχνίδια με τον Άρη φέτος. Γενικά είναι έτσι ως χαρακτήρας, να ξέρεις. Είναι λίγο περίεργη η ιδιοσυγκρασία. Σε ιδιαίτερος άνθρωπος. Έχει τρέλα μεγάλη. Έχει. Και του βγαίνει και στο γήπεδο. Και πέρσι με τον Μάντζιο, κάποια στιγμή στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, είχε τεθεί ένα μήνα εκτός. Και με απόφαση του Μυροφορίδη, μάλιστα. Μάλιστα. Είχε τεθεί εκτός ομάδας ένα μήνα. Εντάξει. Ερεμήσει. Ο Άρης έχει επιλογές στη θέση. Εντάξει, έχει τον Κανακούδη, έχει τον Τζανακάκη που μπορεί να παίξει από την πλευρά. Έχει τον Τζουμάνι. Έχει επιλογές. Δεν υπάρχει πρόβλημα, νομίζω δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Τον έκανε πλάκα ο Τσουμάνης βασικά, το πω τώρα. Δίνω ρεπορτάζ τώρα παρασκηνιακό. Τον έκανε και πλάκα ο Τσουμάνης. Του λέει, ας παίξει κανένας άλλος. έχει επιλογές, δόξα τω Θεώ, η ομάδα. Σε όλες τις. Μιας και ανέφερα τον Κανακούδη. Καταρχάς, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που μας παραχώρησε σήμερα και τον Νίκο το Σάββατο. Να μπει η συνέντευξη. Απάντησε και σε πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα πράγματα. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο πανηγυρισμός του χθες. Ο Κανακούδης το έλεγα και πιο πριν. Πιο πολύ από όλους. Πιο πολύ από όλους. Όντως. Εντάξει. Αυτό μπορεί να λέει κάτι, μπορεί να λέει και τίποτα για κάποιους. Εμένα μου λέει έτσι πολλά πράγματα για το πώς αντιλαμβάνεται την παρουσία του στον Άρη. Και ένα παιδί το οποίο τώρα θα χρειαστεί να πει να παίξει. Και πολύ πιθανό να το δούμε να παίζει, επαναλαμβάνω, το Σάββατο. Και σε ένα γήπεδο που έχει παίξει, γιατί ήταν παίκτης του Πλατανιά ο Κανακούδης. Του ξέρει το γήπεδο στα περιβόλια. Δεν του είναι άγνωστο δηλαδή. Α, ναι. Και θα παίζει στα περιβόλια η ομάδα, ευτυχώς. Τηλεοπτικό από την R3 το παιχνίδι για την επόμενη αγωνιστική της Football League, η οποία περιλαμβάνει, θα γίνουν όλα τα μάτς 24 Μαρτίου εκτός από το Δόξα Δράμας Παναχαϊκή, νομίζω θα γίνει 25. Ότι ο Γιαννάκης
έχει κληθεί σε απολογία γιατί είπε, λέει, στον Πιλοίδη θα σου κάνω μήνυση και ντροπή σου. Το θα σου κάνω μήνυση και ντροπή σου είναι υβριστικό. Δηλαδή βλέπεις, γράφουν τα πάντα τώρα. Ναι. Και αυτό είναι για να το επεκτείνω και με τον Βαλεριάνο, και ήταν αυτό που συζητούσαν οι παίκτες του Άρη έξω από το γήπεδο. Το τι μπινελίκι έχει ρίξει ειδικά ο Λουμπαρδέας. Μου λέγανε, δεν μπορώ να πω τις φράσεις τώρα, γιατί μου τις λέγανε στο γήπεδο, ο Λουμπαρδέας και ο Ντάσιος, ο οποίος Ντάσιος έχει κάτι με τον Άρη. Φέτος κάνει αυτά τα καραγκιοζηλίκια και χτυπάει και ένα παιδί 23 χρονών με αυτόν τον τρόπο. Πέρσι κάνει χειρονομία μόλις βάζει τον γκολ με τον Απόλλωνα, άντε να το δεχτώ γιατί είναι στο 93 η ισοφάριση. Μου θύμισε παίκτης του Άρη. Πας Γιάννενα Άρης, τη χρονιά που έπεσε η ομάδα. Πάλι τα ίδια πράγματα. Μου πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο, κύριε Ντάσιο. Μάλλον πρέπει να ηρεμήσουμε. Και για να ηρεμήσουμε και να μην πω καμιά χαζομάρα, κύριε Καβαθία, να πάμε στο διάλειμμα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω με αρμονία να ξεκινήσω όμως. Για να ξεκινήσει με αρμονία το break. Ωραία. Ξεκινήσει με αρμονία. Θα σας πω τις επόμενες μέρες. Εκεί θα πρέπει να στηρίζουμε την περιοχή μας γενικότερα. Εγώ μπορεί να μην είμαι από εκείνη την περιοχή, αλλά είμαι ερωτικός μετανάστης. Πρέπει να στηρίξω τώρα την περιοχή και την ευρύτερη περιοχή. Γίνεται μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, διεθνής διοργάνωση αθλήματος που αρέσει και στο Σαββόπουλο. Έχει σχέση με γυμναστική. Το Σάββατο στη Σύνδο. Πάμε. 400 αθλήτριες θα είναι εκεί. Ρυθμική γυμναστική. Έχουμε μάτς το Σάββατο. Έχουμε μάτς το Σάββατο, σωστά. Θα στείλουμε άλλους, θα στείλουμε αντιπροσώπους. Πάμε την Κυριακή στην τελετή λήξης. Λοιπόν, διοργανώνεται διεθνές. Του μου άλλαγε αυτό η συνάντηση. Τέλος πάντων, η αρμονία το τρέχει το όλο κόνσεπτ υπό την αιγίδα του Δήμου. Και θα ήταν καλό, όσοι μπορείτε, να παραβρεθείτε. 6,5 ώρα είναι όμως η τελετή έναρξης, φίλε. Προλαβαίνουμε. 3 η ώρα, 0-2 κερδίζει ο Άρης, 5-6,5. Εγώ προλαβαίνω. Εσύ από τον Άγιο Ιωάννη. Να πας εσύ που είσαι δίπλα, ρε φίλε. Έτσι, εγώ θα πάω λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό μας και επανερχόμαστε για να πούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για να πούμε και για τον μπάσκετ. Έτσι, γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια και να διαβάσουμε και την ανακοίνωση του Γιαννάκη και των παικτών. Για δώσε, κύριε Καβαδία μου. Καλέσουμε τον κύριο Παραπονιάρη. Να συνομιλήσουμε μαζί του λίγο για μπάσκετ. Για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Να το κάνουμε, κύριε Καβαδία. Λοιπόν, έβγαλαν καταρχήν αυτή την ανακοίνωση παίκτες και προπονητής. Νομίζω ότι είναι κωμικό να καλούν σε απολογία τον Παναγιώτη Γιαννάκη γιατί είπε ντροπή σου τον Πιλοίδη, τον γνωστό και μη εξαιρεταίο Πιλοίδη. Αυτό το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει να βγάλει αντίδραση η ομάδα. Την Τετάρτη αρχικά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, 6,5 ώρα είναι το μάτς. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης σίγουρα θα πάρει μεγαλύτερη δύναμη από το γεγονός ότι θα παίζει στο παλέ, στο γεμάτο, στο κατάμεστο παλέ. Και περιμένουμε όλοι να δούμε αυτή την εικόνα από τους παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη και τον ίδιο τον προπονητή και τους ίδιους τους παίκτες να τη δούμε αυτή την εικόνα μέσα στο γήπεδο. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Γιάννη. Τι γίνεται? Ακροατές του Λίμπερ 108,4. Τι κάνεις? Τι γίνεται? Κλήσεις από τον αθλητικό δικαστή, πολύ ωραία. Αποβολές του Παναγιώτη Γιαννάκη, ήττα και ένα ντέρμπι το οποίο είναι σε δύο μέρες, σε 48 ώρες. Η ομάδα παίζει ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και πρέπει να είναι πνευματικά και σωματικά έτοιμη για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του. Πες μας λίγο για Λάρισα αρχικά. Νομίζω το πρώτο ημίχρονο δεν εμφανίστηκε ο Άρης. Στον πρώτο ημίχρονο δεν εμφανίστηκε ο Άρης και απογοήτευσε με την εικόνα του γιατί χρήσαν τον αδέχησε 30 πόντους στο δεκάλεπτο από τον γυμναστικό σύλλογο Λάρης Ασφάρο. Φυσικά και δεν περιποιεί τιμή για τον Άρη. Ένας Άρης ο οποίος μπήκε χωρίς ενέργεια, χωρίς πάθος, χωρίς συγκέντρωση στο παρκέ. Έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα της Λάρισας να βρει ρυθμό, να πάρει εύκολο σκορ είτε στο ανοιχτό γήπεδο είτε μέσα από το καλάθι. Έδωσε τη δυνατότητα στον Steve Bard Jr., έναν παίκτη τον οποίο τον είχαμε κυκλώσει και είχαμε σημειώσει ότι αυτός είναι ο καλοσπαιστής από την ομάδα της Λάρισας, ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά και να την ανεβάσει επίπεδο στη διάρκεια ενός παιχνιδιού.
δυστυχώς αποδείχθηκε αυτό και στην πράξη, καθώς ο Αμερικάνος Γκάρ στην πρώτη του συμμετοχή μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και το ελληνικό πρωτάθλημα κατάφερε να σημειώσει 28 πόντους, οδηγώντας ουσιαστικά την ομάδα του στη νίκη, προκάλεσε την μεγαλύτερη ζημιά στον Άρη. Ήταν πολύ αποτελεσματικός και στα σημεία όπου κλήθηκε να εκτελέσει βολές εκεί στα τελευταία δευτερόλεπτα για να διατηρήσει έτσι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 4-5 πόντων ο γυμναστικός κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Γενικότερα αρκετά πράγματα θεωρώ από τα οποία σχεδίασε ο Παναγιώτης Γιαννάκης για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν βγήκανε, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα βελτίωσε την εικόνα της κυρίως αμυντικά, έβγαλε μια παραπάνω ενέργεια στο παρκέ, κατάφερε να τρέξει περισσότερο, ανέβασε την απόδοσή του ο Μπέλ, ανέβασε την απόδοσή του ο Τσαϊρέλης, ανέβασε την απόδοσή του ο Αθηναίου που έδωσε και αυτός λύσεις από την περιφέρεια. Μελανό σημείο στην συγκεκριμένη αναμέτρηση οι πολλές χαμένες ελεύθερες βολές οι οποίες αν έμπαιναν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους θα μπορούσαν να είχαν μειώσει νωρίτερα την διαφορά, οπότε η ομάδα θα είχε και περισσότερο χρόνο στην διάθεσή της για να πετύχει την ολική ανατροπή. Γενικότερα, το δεύτερο ημίχρονο ο Άρης μπορούμε να πούμε ότι ναι μεν βελτίωσε την εικόνα του, ναι μεν έπαιξε καλύτερα, αλλά όχι επαρκώς για να πάρει μια νίκη που την είχε ανάγκη, και πλέον βγαίνει έτσι με αρκετή πίεση, με αρκετό έτσι βάρος της πλάτης του σε αυτό το επικείμενο ντέρμπι της Τετάρτης απέναντι στον ΠΑΟΚ. Προβλήματα μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα? Καταρχήν ο Τσαϊρέλης που είχε ένα πρόβλημα, έπαιξε βέβαια στη Λάρισα, το έχει ξεπεράσει, γιατί εντάξει, μετά τα παιχνίδια επιβαρύνεσαι κιόλας. Ο Τσαϊρέλης εδώ και αρκετούς μήνες παίζει με αυτό το πρόβλημα στη μέση και στον παράμεσο, στο δάκτυλο του δεξιού του χεριού αντιμετωπίζει επίσης ένα πρόβλημα εδώ και αρκετούς μήνες ο Μιχάλης Ταϊρέλης. Στην αναμέτρηση με τον γυμναστικό σύλλογο Λάρισα Σπάρο έδειξε ότι είναι καλά και σήμερα από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί είναι κανονικά και συμμετέχει στο πρόγραμμα της ομάδας, και χθες προπονήθηκε, δεν είχε κάποιο θέμα, οπότε θα είναι κανονικά, από τις πληροφορίες που έχουμε, θα είναι κανονικά στη διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη για το προσεχές ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και ο Βασίλης Χριστίδης, ο οποίος υπέστη την περασμένη εβδομάδα και έχασε κάποιες προπονήσεις, ένα ελαφρύ διάστημα στην ποδοκλινική του αριστερού του ποδιού, ήταν κανονικά, πήρε και κάποια λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι με την ομάδα της Λάρισας προχθές. Θα είναι και αυτός κανονικά στην διάθεση του Δράκου για το μάτς της Τετάρτης απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, και αν δεν υπάρξει κάποιο δυσάρεστο απρόοπτο είτε στη σημερινή προπόνηση είτε στην αυριανή, με την οποία ουσιαστικά η ομάδα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της, νομίζω ότι ο κόουτς του Άρη θα μπορεί να υπολογίσει κανονικά σε όλους τους καλούς παίκτες. Ωραία. Εισιτήρια φαντάζομαι υπάρχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο. Αυτό φαντάζομαι που προβλέπετε. Σωστά. Ο κόσμος μπορεί να τα προμηθεύεται και από την μπουτίκ και θα υπάρχουν φυσικά και τα εκδοτήρια από αρκετά νωρίτερα. Θα είναι ανοιχτά τα εκδοτήρια πριν το παιχνίδι, όπου οι φίλοι του Άρη θα μπορούν να τα προμηθεύονται απευθείας από το γήπεδο. Γενικότερα υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει σε σηκωμός στις τάξεις των φιλάθλων του Άρη. Πρόκειται για ένα Άρης ΠΑΟΚ, για ένα τοπικό ντέρμπι με πολύ μεγάλη σημασία. Ένα ντέρμπι το οποίο θα διεξαχθεί σε άλλη ημερομηνία από αυτή που είχε αρχικά οριστεί να διεξαχθεί. Το πήγανε μερικές ημέρες αργότερα, για την περασμένη Κυριακή, το κάνουν τελικά για την Τετάρτη στις 21 του Μάρτη, μια απόφαση η οποία ξεσήκωσε αντιδράσεις από την πλευρά των Κιτρίνων, από τη στιγμή που ακυρώθηκε ένας προγραμματισμένος αγώνας για να γίνει
μια συγκέντρωση. Αυτά όμως είναι αποφάσεις τις οποίες τις παίρνουμε οι αρχές, τις παίρνουν οι διοργανώτριοι αρχείο ΕΣΑΚΕ και αυτοί είναι που βαραίνονται με τις ευθύνες των αποφάσεών τους. Πάντως, παρά το γεγονός ότι η Τετάρτη είναι εργάσιμη ημέρα, είναι καθημερινή, ο κόσμος δεν θα έχει τελειώσει ο περισσότερος από τις δουλειές του, καθώς στις 6.30 είναι το τζάμπολ του αγώνα. Έχει δείξει διάθεση για να βρεθεί στο γήπεδο, θα υπάρχει πολλής κόσμος στο γήπεδο. Οι φίλοι του Άρη θα δώσουν και πάλι δυναμικό παρόν και θα προσπαθήσουν έτσι να δώσουν τη δική τους όθηση, θα προσπαθήσουν να δώσουν έτσι το δικό τους παλμό και τόνο στην αναμέτρηση για να βοηθήσουν τους παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα που το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και για βαθμολογικούς αλλά και για ψυχολογικούς λόγους εν ώψη και της συνέχειας. Εντάξει, όλο αυτό να γίνει με σύνεση, αυτοσυγκράτηση, γιατί ακολουθούν, μην ξεχνάμε, πάρα πολύ σημαντικά επίσης εντός έδρας παιχνίδια με Προμηθέα, με Κίμη, με το Πανιόνιο που θα κρίνουν πολλά. Γι' αυτό θα πρέπει να. Εντάξει, νεύρα υπάρχουν σίγουρα, δυσαρέσκεια υπάρχει, απογοήτευση υπάρχει, στεναχώρια υπάρχει, αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε κόστος, νομίζω, την έδρα της ομάδας την Τετάρτη. Γιατί σκεφτείτε περισσότερο το μετά, το τι ακολουθεί. Δηλαδή θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα να παίξει χωρίς κόσμο αυτά τα παιχνίδια. Όχι μόνο αγωνιστικό θέμα, φυσικά εννοείται ότι είναι και αγωνιστικό, αλλά και οικονομικό. Γιατί αυτά τα παιχνίδια περιμένει η ΚΑΡΑ, πάνε όλα στους παίκτες της ομάδας. Οικονομικό, ψυχολογικό θα έλεγα, Αλέξη, γιατί είναι διαφορετικό να παίζεις σε ένα γεμάτο γήπεδο όπου όλες οι κερκίδες απαρτίζονται από κόσμο ο οποίος σε υποστηρίζει, ο οποίος φωνάζει υπέρ σου και προσθέτει έτσι και μια μεγαλύτερη πίεση στον αντίπαλο και είναι διαφορετικό να παίζεις σε ένα κάτω. Και είναι και οι δύο από τους τρεις διαιτητές που ήταν και στο Λαύριο, έτσι δεν είναι, με το Λαύριο που είχαν γράψει αυτά που γράψαν στο φιλόγωνα. Βεβαίως. Και ο κύριος Αναστόπουλος, ο κύριος Παναγιώτης Αναστόπουλος, ο οποίος όπου βρει τον Άρη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τον χτυπάει. Ναι. Δεν έχει δηλαδή κάποιους εμβιασμούς ή κάποιες αναστολές. Δεν διστάζει δηλαδή να πάρει όποια απόφαση μπορεί να είναι επιβαρυντική απέναντι στην ομάδα. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία. Και γενικότερα ηρεμία και προσοχή και από όλους και από τον πάγκο της ομάδας. Δεν ξέρω, έχεις αντιληφθεί ότι υπάρχει μια στοχοποίηση του Παναγιώτη Γιαννάκη, γιατί πλέον σε αυτό το επίπεδο πρέπει να το πάμε. 100%. Δηλαδή είναι μια τεράστια προσωπικότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, παγκοσμίως, για το παγκόσμιο μπάσκετ είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται έτσι από τον κάθε απίθανο, δηλαδή πραγματικά. Είναι, 100%. Χωρίς να βρήσει ο άνθρωπος, δεν είπε κάτι, δεν έβρισε, δεν έθιξε, δεν μείωσε κάποιον. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης διαμαρτυρήθηκε σε τόνο που διαμαρτύρονται όλοι οι προπονητές οι οποίοι ασχολούνται με τον μπάσκετ, τον διαιτητή για μια απόφαση. Υπάρχει προπονητής στον κόσμο που δεν διαμαρτύρεται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, να τρελαθούμε. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Και έκανε το σταυρό του, η χαρακτηριστική κίνηση, γιατί όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια μας από τα δημοσιογραφικά θεωρία που ήμασταν, ήταν ακριβώς μπροστά. Η φάση, ο Παναγιώτης Γιαννάκης κάνει το σταυρό του και ο Τάσος Πιλιοίδης, ο πρώτος διευθυντής της αναμέτρησης, δείχνει το δεύτερο τάφ στον coach του Άρη και στη διάρκεια της μετάδοσης προσωπικά δεν κατάλαβα σε ποιον χρεώθηκε η τεχνική τιμή. Και στη συνέχεια πληροφορηθήκαμε ότι η τεχνική τιμή είναι η δεύτερη στον Παναγιώτη Γιαννάκη και αναγκάστηκε ότι ο Δράκος να αποβληθεί με τη σκαλυφιά και να μην συνεχίσει να κοουτσάρει την ομάδα του από τον Πάγκο με το κοουτσάρισμα να πέφτει στους δύο βοηθούς του, τον Γιώργο Κεντελίδη και τον Σάββα Καμερίδη. Μάλιστα. Έχουμε καμία εξέλιξη, Γιάννη, με τα διοικητικο-οικονομικά μας? Γιατί η ομάδα, έχω την αίσθηση ότι λειτουργεί υπό τον κύριο Γουλιέλμο. Πλέον έκανε κάποιες πληρωμές. Από ό,τι πληροφορήθηκα, διευθέτησε και τα του ταξιδίου στην Λάρισα. Γενικότερα φαίνεται να λειτουργεί. Απλά ίσως δεν ξέρω, έχετε ενημέρωση που είστε πιο κοντά οι ρεπόρτερ για κάποια τοποθέτηση του δημόσια? Γιατί εντάξει, αν δεν είχαμε γράψει και το όνομά του, δεν θα ξέραμε τελείως τίποτα. Ναι.
Προς το παρόν, κάποια δημόσια τοποθέτησή του στο άμεσο μέλλον νομίζω ότι δεν θα υπάρξει. Και αυτό γιατί οι διαδικασίες που γίνονται απαιτούν λεπτό χειρισμό και πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και επειδή ο κύριος Γουλιέλμος είναι και νομικός, μέχρι να καταδεθεί ο φάκελος στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, το τονίζουμε διαρκώς, είναι αυτή η οποία θα δώσει την έγκρισή της για τη μεταβίβαση των μετοχών από την οικογένεια Λάσκαρη στον κύριο Γουλιέλμο και να υπάρξει ουσιαστικά νέα διοικητική κατάσταση στην ΚΑΕ, πρέπει να είναι απόλυτα συγκεκριμένος και να έχει κλειδώσει όλα τα θέματα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από όλες τις πλευρές για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην όλη διαδικασία. Και όπως μπορώ να σας μεταφέρω, η δημοσιοποίηση κάποιων ενεργειών δεν βοηθάει την όλη διαδικασία. Οπότε ο κύριος Γουλιέλμος, το επιτελείο του, οι συνεργάτες του, αυτό το team των αριανών επιχειρηματιών που έχει από πίσω του και τους εκπροσωπεί ουσιαστικά, θέλουν να κρατήσουν έτσι έναν χαμηλό τόνο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, μέχρι να διευθετηθούν όλα, να διευθετηθούν όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και στη συνέχεια φαντάζομαι ότι θα γίνει μια δημόσια τοποθέτηση είτε από τον ίδιο είτε από κάποιον από τους αριανούς επιχειρηματίες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν την ομάδα και να μπουν έτσι στο νέο διοικητικό σχήμα. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να γίνει και μια γενική συνέλευση για να κρυφθεί ένα καινούριο ΔΣ στην ΚΑΕ, το οποίο θα τρέξει όλες τις εξελίξεις της εταιρείας. Συγκεκριμένη φάση που βρισκόμαστε, είμαστε σε ένα στάδιο στο οποίο γίνονται μέσα στην ομάδα, μέσα στους κόλπους της ομάδας, γίνονται επαφές προκειμένου να μπαίνουμε σε μια σειρά τα προβλήματα και να αρχίζει η διαδικασία επίλυσής τους, και νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι σε θέση και ο κύριος Γουλιέλμος, ο οποίος είναι επικεφαλής όλης αυτής της προσπάθειας και συντονίζει τις περισσότερες κινήσεις οι οποίες γίνονται, θα είναι σε θέση να μιλήσει και ο ίδιος και να πει δύο λόγια έτσι παραπάνω και να δώσει μερικά στοιχεία πιο συγκεκριμένα για να γνωρίζει και ο κόσμος του Άρη σε ποια κατάσταση ακριβώς βρίσκονται τα πράγματα και σε ποιο στάδιο. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Εγώ ευχαριστώ. Ο 495 λέει: χρόνια πολλά, Χρήσανθε. Εόχ και εσάκια κάνουν το πάνι για να μας ρίξουν και να σώσουν την πλατεία. Πείτε κάτι για τις γυναίκες που πάνε για τίτλο στην μπάλα και για τελικό πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο Βόλιο. Ναι, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου που κέρδισε το Βικελίδης με ανατροπή, μάλιστα 2-1 τον ΠΑΟΚ. Δεύτερη νίκη φέτος στη σεζόν επί του ΠΑΟΚ. Και είναι στο μείον 1 από την πρώτη θέση. Ποιος είναι πρώτος? Ο ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι. Του έχουμε κερδίσει δηλαδή δύο φορές. Και είμαστε από κάτω. Γιατί κάναμε κάτι ισοπαλίες. Κάναμε την καρδίτσα εκεί από τις Αμαζόνες, πώς λέγεται. Οι Αμαζόνες και οι, δεν ξέρω εγώ, και οι Πιλάτες. Και οι Φοράδες. Αυτές, ναι, είναι δυνατόν. Μπράβο στα κορίτσια πάντως. Γιατί απέδειξαν ότι δεν ήταν τυχαία και η νίκη τους στον πρώτο γύρο με 1-0. Γιατί τότε λέγανε ότι είναι μια συγκυριακή νίκη κτλ. Κατάφεραν και χθες να κερδίσουν και πολλά συγχαρητήρια. Ήταν λίγο άδικο για αυτές το γεγονός ότι στο σημαντικότερο δικό τους παιχνίδι της σεζόν η ποδοσφαιρική η ανδρική ομάδα έπαιζε ένα εξίσου πάρα πολύ σοβαρό παιχνίδι. Οπότε ακόμα και αυτοί που δεν ταξίδευσαν στην Πάτρα ή οτιδήποτε άλλο βλέπαν το παιχνίδι του ποδοσφαιρικού ανδρικού τμήματος. Αλλά θα το πάνε ως το τέλος και θα προσπαθήσουν για να πάρουν την νίκη. Τώρα για τον τελικό πρωταθλήματος με Γαύρο στο βόλεϊ, που λέει η γυναικεία ομάδα κέρδισε τους Μακεδόνες και είναι δεύτερη. Οπότε έχει δρόμο ακόμα το όλο θέμα. Λογικά θα παίξει με τον Ολυμπιακό για το ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός είναι πολύ πολύ καλύτερος. Εντάξει, η γυναικεία ομάδα του Βόλεϊ, η οποία όμως παραμένει πιστή στο πλάνο της και μάλιστα κάθε χρόνο κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Προοδεύει κάθε χρόνο. Μπήκε στην εξάδα, μπήκε στην τετράδα. Τώρα πάει να πάρει τη δεύτερη θέση. Σωστά λες. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ
και τον Βασίλη Καβαδία που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εμείς θα τα ξαναπούμε το καλό αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Εδώ συντονιστείτε στο Λίμπερο, ακολουθεί αμέσως μετά με όλα τα θέματα του Ηρακλείου ο Γιώργος Ματζούκης. Να είστε καλά.